πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλή εβδομάδα. Και θα είναι καλή εβδομάδα γιατί έχει ποδόσφαιρο, έχει. Έχει Champions League. Όχι, όχι. 14 Φλεβάρι, ναι. Κύπελο. Έχει το Μπάοκ με τον Ατρόμητο. 2-0. Έχει τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ 1-0 και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, το συλλαλητήριο τελείωσε. Για μένα, αν πετύχει, θα είναι να μην μπει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Αλλιώς θα πέτυχε. Και είδαμε στον απόϊχο κάποια πράγματα τα οποία και δικάσαμε σήμερα στη Μαρμίτα, στο Λαϊκό Δικαστήριο. Βάλαμε ένα ερώτημα, μάλλον βάλαμε τρία ερωτήματα και πρέπει να τα ανακοινώσουμε. Μπορείτε να δείτε όλο το Λαϊκό Δικαστήριο στο raptor.gr. Το πρώτο ερώτημα ήταν αν θεωρείτε την Εκκλησία ένοχη, την επίσημη Εκκλησία στο θέμα του συλλαλητηρίου. Η Εκκλησία βγήκε από το λαό ένοχη 95%. Αν θεωρείτε τα media ένοχα,
για τη θέση τους προς το συλλαλητήριο, τα μίντια βγήκαν ένοχα κατά 90%. Και στο ερώτημα, αυτός ο γιος του Σαββίδη, ποιο ραδιοφωνικό παραγωγό εννοούσε ότι είναι παλιωτόμαρο κτλ. Είναι ο Κόλκας, είναι ο Ραπτόπουλος ή ο Καμόρα. Ήρθε η ισοπαλία με τον Καμόρα, εγώ με 45%. 45% εγώ, 45% ο Καμόρα και 10% πήρε ο Κόλκας. Πολύ πίσω. Πότε μπαίνω εγώ? Μπες. Είσαι ο MVP της Μακεδονίας, ο Σέρλο Χόλμ της Βαρντάσκας. Κάψτε όλοι τις κεραίες, ξυλώστε τις τώρα, μην αφήσετε ούτε μία κεραία. Πληρώνουμε ΕΡΤ Δήμο και ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3. Τίποτα, κανένας δεν έδειξε αθώνω τίποτα. Αθώνω την ΕΡΤ 3. Δεν αθεώνω κανέναν. Αθώνω. Τίποτα, όλοι ένοχοι, ένοχοι. Αθώνω. Ένοχοι, δεν πληρώνουμε ποτέ ξανά αθώνω. Δήμο ΕΡΤ. Όχι, τέλος. Αθώνω την ΕΡΤ 3, διότι η ΕΡΤ 3 είναι ένα κρατικό κανάλι. Άστα αυτά, άστα αυτά. Παίρνει τη φιλοσοφία, μισό λεπτό. Το κρατικό κανάλι πάντα. Ήταν η ΕΡΤ, η ΕΝΕΔ παλιά και τα λοιπά. Πάντα παίρνανε το μέρος του κόμματος το οποίο έκανε. Έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω τηλεόραση και δεν με ενδιαφέρουν. Τους κατακρίνω, γιατί να τους πληρώνω μεν. Ρε Στέφανο. Ρε σε παρακαλώ, ρε Κώστα Στέφανο. Μου. Ρε Στέφανο. Έλα τώρα. Άλλος έλεγα. Καλύτερα στο έψιλον η αλήκη στο ναυτικό τώρα, σε παρακαλώ. Πιο καλά, ταινίες βάζει. Κυριακή στο χωριό έδειχνε 2 η ώρα το μεσημέρι, σοβαρά μιλάς τώρα. Έχει εγώ δικαίωμά μου να μην τους ξεκόψω την κεραία. Δεν θέλω να τους βλέπω, ξυλώστε τους. Κλέγαμε τώρα και μαύρο στην έρθει. Όχι ρε Κώστα μου, μαύρο ρε φίλε. Ήρεμα. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω να βλέπω ρε, να βλέπω στο λογαριασμό για ΕΡΤ. Δεν θέλω. Άκου την πρακτική του Ραπτόπουλου. Αμάν αυτή η πρακτική μας έχει φάει. Εάν θέλετε να καταδικάσετε τα κανάλια. Τα καταδικάζω. Μην τα δίνετε θεματικότητα. Δεν τα δίνουμε. Αλλά δεν θέλω να τα πληρώνω. Άλλο αυτό παιδί μου. Πώς Κώστα. Ξεκίνησα από το Α. Του ξεκίνησα. Εάν δεν θέλετε. Αν θέλετε να καταδικάσετε την Εκκλησία, μην γίνεστε πελάτες της. Μα δεν γινόμεθα. Είναι απλό. Δεν είναι τους βρίζουμε, τους κατακρίνουμε κτλ. Μην γίνεσαι πελάτης. Τι κατακρίνεις τα Σκόπια, πάρα πολύ. Δεν τα κατακρίνω. Μην πας στα Σκόπια. Δεν τα κατακρίνω τα Σκόπια. Κάνει εμπάργκο στα προϊόντα. Δεν τα κατακρίνω. Δεν με έκανε μέσα τα Σκόπια, τίποτα δεν με έκανε. Οπότε, αυτό το πήγαμε, νικήσαμε κτλ. Η νίκη τι σημαίνει. Νίκη σημαίνει. Οι πέντε ονομασίες να μην έχει καμία το όνομα Μακεδονία. Αυτή θα είναι μία νίκη. Η δεύτερη νίκη, αν πεις ότι το όνομα το χάνεις, δίνεις το στίγμα σου, τη δυναμική σου. Τρίτον, τι λες, τα κανάλια είναι. Τους βρίζετε. Κακός. Η μεγαλύτερη τιμωρία για ένα κανάλι είναι μην του δίνεις ακροαματικότητα. Δεν του δίνεις. 2% έχει έρθει, φίλε, αλλά την πληρώνεις αναγκαστικά. Δεν είναι άλλο, ρε Κώστα μου. Δεν έχει ακροματικότητα. Το που έτσι, για ρε Κώστα μου. Όχι, ρε, έτσι είναι. 2% ακροματικότητα έχει, αλλά αναγκαστικά είναι ακόμα στο προσκήνιο. Υπάρχει φυτοζωή. Για ποιο λόγο? Επειδή το πληρώνω αναγκαστικά, έτσι, φασιστικά το πληρώνω. Όταν έρχεται εκείνη η μένη ΕΡΤ, το ΙΔΕΗ, 50% είναι 50 ευρώ για. Για λογαριασμό της ΔΕΗ για κατανάλωση ρεύματος και τα 100 είναι για την ΕΡΤ. Όχι, ρε φίλε. Θα επαναλάβω και θα πω, για μένα η ΕΡΤ είναι αθώα. Για μένα είναι ένοχη. Είναι αθώα. 100% και δυσισόβια. Μαύρο στην ΕΡΤ. Είναι αθώα. Όχι, ρε φίλε, λοιπόν, μαύρο. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Θα το συζητήσω όποτε θέλεις. Οι ιεράρχες έχουν μια συγκεκριμένη θέση. Πήρανε με τον κύριο Τσίπρα μια συγκεκριμένη θέση και τον κύριο. Πώς του λένε τους άλλους, τον κύριο Άνθιμο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η μεγαλύτερη τιμωρία δεν είναι να τους βρίζεις τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει την αυτή του. Τιμώρησέ τον, μην πας στο μαγαζί του. Ωραία. Παρακάτω. Το κάνει αυτό ο κόσμος. Τελειώσαμε. Ναι. Γιατί συγκρίνεις με την ΕΡΤ? Η ΕΡΤ έχει δικαιολογία. Δεν έχει. Γιατί είναι κρατικό κανάλι. Αν αύριο έρθει ο Μητσοτάκης. Θα περνάει το Μητσοτάκη το. Να περνάει. Λοιπόν, πάλι έρθει 2% έχει. Εντάξει, όσο και να είναι. Δεν είναι έτσι. Αλλά είναι αναγκαστικά. Φασιστικό είναι. Τέλος πάντων. Κομμουνιστικός φασισμός πλέον. Ζούμε στο κομμουνιστικό φασισμό. Ωραία. Γι' αυτό και εγώ την έχω κόψει την κεραία. Εντάξει, παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι γουστάρεις. Τι θέλεις, να μιλήσουμε για μπάλα. Ναι, να μιλήσουμε για μπάλα. Πήγες Άρης Καραϊσκάκης? Όχι, δεν πήγα. Καλύτερα που δεν πήγες. Δεν πήγα, το βλέπα και έβριζα να πω. Ναι. Ο Όφη πλησίασε στους 3 βαθμούς. Πολύ καλά έκανε. Ναι. Ο Όφη έκανε και μεγάλη κίνηση, παραπλανητική και καλά δεν ο μπορεί. Ο κόκκινος λέει, Όφη θα διαλύσει. Δύσκολα να διαλύσει. Έκανε πρόβλεψη σαν το 05 της Μπαρτσελόνα. Γίναμε ρε ζήλοι. Δεν γίναμε, λέω. Έγινε. Έγινες. Έγινες. Πασοχή το έδινε αυτό. Γρηγόρη μου, δύσκολα. Κακώς το έδωσες. Είναι η αγόρη μου, του λέω. Λοιπόν, τα καραγκιοζλίκια του Τσίπρα άρχισες με τα διόδια που δεν θα ξαναπληρώσεις την ΕΡΤ. Θα πληρώσεις και θα βγάλεις, λέει, το σκασμό, αλλιώς θα μείνεις χωρίς ρεύμα. Σου λέει ένας ωραίος τύπος
φιλοκυβερνητικός εδώ νούμερο 718. Άσεις μαγιές. Τρεχαλοπλαγιάς είναι αυτός τώρα. Από 1.300 ευρώ το μήνα και αβαβά. Μια χαρά. Τρία, είμαστε 40 χρόνια. Λοιπόν, Άρη, δεν είδες. Δεν είδα. Δεν πάει κανένα το έργο εκεί. Και εγώ πίσω από τα Facebook και τα μηνύματα λέω πολλά. Σαλιάριδες όλοι. Θέλω τα χαιρετίσματα. Δώστα. Και τους αγωνιστικούς μου χαιρετίζω. Δώσε αγωνιστικούς. Τους φίλους μας, τους Αργιανούς. Να δώσεις. Οι οποίοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο βρίζαν τον Ραπτόπουλο που έλεγε για τον κύριο Λάσκαρη και την κυρία Χοντρό. Λοιπόν. Ναι. Γλυκύτατη Χοντρούλα. Ναι. Μπιζελάκι, ωραίο. Ωραίο, ναι. Λοιπόν. Να σταματήσουν να βρίζουν τον Γιαννάκη, τον οποίο εγώ είχα πει δούριο ύπο. Κατάλαβε, ήρθε ο Δράκος, ήρθε ο Δράκος. Δράκος τα λεφτά τα πήρε μπροστάντζα. Ο Δράκος τα λεφτά τα πήρε μπροστάντζα από εταιρεία. Πώς το λένε, χορηγία. Και καλά έκανε ο Δράκος, γιατί ο Δράκος θα κοιτάξει την τσέπη του. Πάντα. Ναι. Εδώ πέρα ορισμένοι, δεν λέμε ονόματα, ο κύριος Λάσκαρης και ο κύριος Λάσκαρης και ο κύριος Λάσκαρης, κυρία Τζόρτζη, ο κύριος Λάσκαρης. Λέω τα βραχιόλια πότε θα μπουν. Όχι, τι είναι αυτά που λες, δεν υιοθετώ. Κάνω δεν είσαι πάνω να υιοθετήσει κανένα παιδί. Δεν υιοθετεί. Όχι, δεν είναι αυτά τα σωστά τα πράγματα. Και ο κύριος Λάσκαρης, έτσι ο κύριος Λάσκαρης. Ρε το βροχιόλι πότε θα μπει το Λάσκαρη, λέω κτλ. Και οχτάρες. Και αν μπει βραχιόλι στο Λάσκαρη, έχει πλαμπέ, πλαμπέ, πλανσέ, πλαμπέ. Οχτάρια, καλά τα λέω, οχτάρια. Πλαμπέ, πλανσέ, δεν έχει. Πλαμπέ, σε δεν έχει. Εχθρό του Άριο Θωμαίδη. Που είπε ότι τσακώσαν τον κύριο Λάσκαρη, έναν ευυπόληπτο πολίτη, και τον πήγαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα κεντρικά κέντρα τη αστυνομική διεύθυνση. Ο ευυπόληπτος. Ναι, ναι. Κάτω τα χέρια από τον Άρη Θωμαίδη, που το είδατε αυτό. Είναι αλήτης ο Θωμαίδης στο Μετρόπολη, στο Τούρκο ραδιόφωνο που έβγαλε αυτή την είδηση. Ο Άρης μας. Ναι, ο Άρης μας. Τώρα τι έγινε στην Α2, ο Άρης μας. Σώσον κύριε το λαό σου. Και ευλόγησον. Τα ξέρει καλά και άδειος. Πάμε το καλό. Αλλά τα χείλη των ασεβών. Πάμε παρακάτω. Ποιο? Του λέω, ρε ο Καρυπίδης, έχει το παιδί προβλήματα οικονομικά. Έχει. Βοηθάτε εσείς? Ναι, βοηθάμε. Πότε? 1000 εισιτήρια, 10.000 κόσμο στο γήπεδο. Αυτό μην το λες εσύ. Παίρνετε από την πόλη. Φταίει ο Τεό. Φταίει Τεό. Είπαμε. Αγαπάς τον Άρη. Απόδειξη. Παπα. Αγαπά τον Άρη. Δεν το είπα. Τι μου μαθακούγια και ο Γρόνια. Τι εκπαίδευση με έχουν κάνει. Τι εκπαίδευση με έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Του χρωστάω πολλά. Έτσι είναι, κύριε Θοδωρέ. Όταν πληρώναμε με τη Λεβερκούζεν 30 ευρώ. Και ο Κλοπ με είπε ένα ωραίο το. Δεν το λέω. Μη το Κλοπ ένα ωραίο εδώ. Δικηγόρο Κλοπ. Μεγάλο δικηγόρο. Δικαιοσία του Κλοπ. 9.55 και ενώ είμαστε 54.340. Του έλεγα, ρε παιδιά, χρωστάνε από πέρσι κάποιου παίκτε. Δεν πρέπει να γεμάνε. Χρωστάνε ευκολά. Βγήκε κανένα παίκτη να πει ότι το χρωστάει ο Άρη. 42.000 ο Τάτος. Καράμπελας, τώρα θα σκάσει η μύτη ο Καράμπελας. Κόμμα το είναι 3-4 ακόμα. Δεν θυμάμαι το όνομα, τα έχω σημειωμένα στην άλλη ατζέντα μου. Άστο να το να πω δηλαδή, ρε Κόκκινε, εσύ πατάς το φρένο όταν έχει ανοίξει ο αερόσακος και έχουν γίνει σμπάρια τα μούτρα σου, να πούμε, από το όχημα το απέναντι. Εμείς λοιπόν πατάμε από την 6η, 4η, 3η, Δευτέρα, οπ, σταματάμε. Λέμε, περάστε κύριε, του ρίχνουμε το πινελίκι. Έχετε προτεραιότητα? Όχι, έχω προτεραιότητα. Κύριε, και μετά βάζουμε την πρώτη και φεύγουμε! Βολίδα με τουρμπίνα 180 αλόγων. Ναι, αλλά προλάβαμε το κρας. Ναι. Γλιτώσαμε τα μούτρα μας. Ναι. Πώς ναι. Έτσι είναι αυτό. Πήγα στο συλλαλητήριο. Καλά έκανες. Τόσο ανέρα στο συλλαλητήριο δεν έχω δει από πλευράς πάθους παλμού. Δηλαδή, τι έγινε? Οι άνθρωποι που ήμασταν εκεί δεν μας ενέπνευσε κάποιος από εκεί τους τύπους οι οποίοι ήταν πάνω στην εξέδρα. Ήταν κάτι ξενέρωτοι από κάτι βλάχικους, πώς το λένε, κάτι βλάχικες ομάδες, κάτι ποντιακές ομάδες. Οργανώσεις, κάτι, έτσι κάτι που λέτε. Κάτι σαρακατσάνικες ναι. Ομάδες. Σύλλογος κάτι, ποντίων. Κάτι κρύες και τα λοιπά. Βγήκε και ένας εκεί που ήθελε τις φάπες του. Μου λέει, εγώ είμαι Έλληνας της Αμερικής και κακώς βρίζετε την Αμερική. Γιατί? Για το όνομα των Σκοπίων. Λέω, κατεβάστε τον κάτω. Ναι, ναι. Τότε την πήρε την άδεια. Γιουχάραν, λέω, ο αρχηγός της Γιούχας ήμουν εγώ. Μετά ακολουθήσατε. Τότε την πήρε την άδεια ο Αμερικάνος, χειμώνα. Ναι. Να φάει κανένα δολάριο. Κάτι μυστικούς αστυνομικούς. Κλασικά έτσι. Κάτι εκεί της. Ο Αστεράς βγήκε εκεί, ο Αστεράς. Ο Φραγκούλης εκεί μετά. Ο Φραγκούλης βλέπει πρόσφορο έδαφος εκεί να πάρει κανένα κόμμα να κάνει οικονομίες και ένα φράγκο. Για γραβάτα το βλέπεις και αυτό. Για γραβάτα και κουστούμι το βλέπω. Καλός είναι όμως. Έχει μπλα. Από όλους που ήταν εκεί πέρα ήταν ο μόνος που ξεσήκωσε μαζί με το δικό μας τον παπά εδώ πέρα. Τον παπά των Ανογείων. Αυτοί οι δύο είχαν παλμό στο συλλαλητήριο. Ήρθαν αυτοί με τα άλογα που λέγανε από την Κρήτη. Με τα άλογα τα ήρθαν από την Κρήτη, κριτική κάτι λεβέντες μέχρι εκεί απάνω. Λεβέντες θεωρώ... γι' αυτό, ναι. Πες στην Κρήτη τους έλεγες. Μόλις τους είδες τι έγινε. Γλαγλαγλα. Δεσπασίτο. Λέω ότι ανάμεσα στους δύο καλύτερους ομιλητάς, ο ένας ήταν και ανιδιοτελής. Και. Κρητικός παπάς. Μπράβο. Ο άλλος ήταν πολύ καλός, αλλά έχει και τα δικά του προσωπικά συμφέροντα και είναι και αμαρτωλός. Στο θέμα ότι ψήφισε τα μνημόνια. Ψήφισε. Ναι, ναι. Γιατί πάτερ.
Όχι ο Πάτερ. Ποιο Πάτερ. Ο άλλο. Ο Φραγκούλη. Ο Φραγκούλη ψήφισε. Ο Φραγκούλη μου θυμίζει τον Παπαμιχαήλ. Πώ τι ψήφισε όμω ο Φραγκούλη στα μνημόνια, ρε φίλε. Γιατί. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ήταν εκεί στην κυβέρνηση να πω. Μη. Πότε έγινε αυτό. Ήταν. Έρχεται. Παπαδημούλη. Κοίταξε, ο παπάς εδώ το γνώρισα, τον Πάτερ των Ανογείων, ένας εκπληκτικός άνδρας, φοβερός. Του λέω, αν θα κοινωνήσω ποτέ στη ζωή μου, πριν πεθάνω, θα πάρω, λέω, το πλοίο, θα έρθω στην Κρήτη να σε βρω, ρωτήσε μεγάλος λεβέντης, παλικαράς, έμαθα κι αυτόν. Ένας λεβέντης άνδρας, ρε παιδί μου. Σε εμπνέει δηλαδή. Με εμπνέει αυτό. Γι' αυτό, άμα ήταν όλοι έτσι της εκκλησίας, θα ήταν και καλύτερα. Μπορεί να ήμασταν και πιστοί. Μπορεί να ήταν και χριστιανός. Αν ήταν σαν και αυτόν τον παπά, εγώ σου λέω μπορεί να ήμουν πιστός. Στα 15.000 πόδια θα άφηκε στο σταυρό σου δηλαδή. 100%. Άμα χαλούσε την τρομπή. Με αυτόν τον παπά. Έγινα φίλος του. Θεωρώ τιμή μου που είναι φίλος μου αυτός ο Πάτερ. Είναι. Ναι. Και θα έχω επαφή μαζί του και θα μιλάμε. Κάνει σκοποβολή αυτό, ξέρει. Βρε, είναι άντρα. Μεγαλό είναι. Ένα θηριώδη άντρα, λεβένταρο. Ναι. Πρώτον, δεύτερον, έχει γνώσεις φοβερές. Έχει ένα βάρα. Και... μεγάλο, πισωκίνητο, κάνει κολλιές. Ωραίος παπάς, το ξέρω βέβαια. Είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στη δουλειά, δουλεύει πολλές ώρες. Πολλές ώρες στα ηλιοτριβία και όλα αυτά. Βέβαια. Ναι, δεν είναι κανένας χλεχλές και τα λοιπά. Και εμπνέει και τους νέους. Εδώ, τώρα εγώ ρώτησα τα παιδιά, τα νέα και τα λοιπά. Μου λέει δεν με εμπνέει κανένας. Ποιος θα τους εμπνεύσει. Δηλαδή αυτόν κάντε τον αρχιεπίσκοπο. Ναι. Τον Πάτερ από τον Ανογείο και να δει τη νεολαία θα γυρίσει στην εκκλησία. Μα δεν πιάνει το λαϊκό παλμό αυτό. Δεν πιάνει το λαϊκό παλμό. Μα πώ αυτό μπαίνει μέσα στη λιμουζινέτα τη Superb τώρα με τι σημαίε. Μπαίνει εκεί, βγαίνουν δυο IT, κίτρινε τη σημαία τη IT. Πάντω και το Φραγκούλη. Και πάει στο. Έχει ωραίο λόγο. Στη βίλα. Εγώ λέω ότι θα γίνει πολιτικό. Χρειαζόμαστε και έναν τέτοιον στο πατριωτικό. Θέλουμε. Αλλά να ξέρει ο Φραγκούλη, επειδή τον. Είναι εδώ και στον Πάο κανακατεύεται και παοξή, να ξέρει. Είναι. Ότι αν πάρει και η Υπουργεία και τα λοιπά και γίνει ίδιος, τον Πινελίκη θα το φάει διπλό. Να το ξέρει. Πρέπει. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσει, αν λέω, αν. Εφόσον. Γιατί έχουμε δει πολλά. Αν χρησιμοποιήσει το λαϊκό αίρισμα, το καλό του λόγο, πάρει πόστο και γίνει ίδιος σαν και τους άλλους, θα φάει γερό Πινελίκη να πει. Κανονικά. Ναι. Του το λέω, αν το ξέρει, γιατί μίλησε με μια φορά. Γιατί αλλιώς είναι πριν τη γραβάτα. Είχε φέρει ένα center back εκεί τον Παπαγιανόπουλο, το ήταν ανεψιός του κτλ. Ωραίος ο Παπαγιανόπουλος. Ναι. Και μου λέει, όχι, λέει, εγώ δεν είναι συγγενής μου, μου λέει ο Παπαγιανόπουλος, ναι. Ο στόπερ. Απλά λέει, τον είδα, τον ήξερα και έκανα μια πρόταση. Λέω, εντάξει, θα με εξηγηθείς, να πούμε, να ξέρω τι θα πω, γιατί άμα σε αδικήσω δεν είναι ωραίο πράγμα. Εγώ από το μικρόφωνο να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Λοιπόν, πάω και είδα, μ' άρεσε. Καλώς ο ΠΑΟΚ. Και μ' άρεσε γιατί μ' άρεσε. Θα μου πεις, δεν με ενδιαφέρει. Είδα στον ΠΑΟΚ μια ταχύτητα. Και το έλεγα με το Καρατζαφέρι το απόγευμα, λέω, είδα στον ΠΑΟΚ μια ταχύτητα. Η οποία, α πούμε, πώς γίνεται. Βελτιώθηκε ο Βιερίνια από τα μπακ, έχει πολύ μεγάλη ταχυδυναμικότητα. Δεν είναι για τα extreme στα 32, αλλά σαν μπακ αριστερό. Ανέβα κατέβασε το κατακτητικό του μπακ, έχει ένα πλεονέκτημα να γυρίζει γρήγορα πίσω, να παίρνει την πλευρά, να μπαίνει ο extreme να γίνεται 4 και να βοηθάει εκεί. Έχει ένα μειονέκτημα ότι είναι πολύ κοντός στην τετράδα της άμυνας και άμα γίνει μια σέντρα, λέμε ότι τριπλάρει ένα στομάτο και γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Και είναι να πηδήξει τώρα Βιερίνια που είναι 1,64, 65, 67, 66, κάπου τόσο είναι, με έναν 1,80. Με βάλαν μέσα στα δίχτυα. Εκεί είναι μειονέκτημα. Μειονέκτημα. Ναι, αλλά κάνει το άλλο κόλπο. Ναι. Δεν είδες, γυρνάει τον Μαουρίτσιο πίσω στα στημένα. Και τον Πρίγιοβιτς. Δεν είναι ρε ο Μαουρίτσιο για τα στημένα. Ναι, γυρνάει και ο Πρίγιοβιτς, όσο και να έχουν ένα μπόι. Εγώ σου λέω ότι γίνεται η σέντρα. Δεν πρόλαβε να γυρίσει κανένα Πρίγιοβιτς. Δεν γίνεται, όχι. Δεν. Πρώτον, δεύτερον. Δεν τον αφήνει. Δεύτερον. Δεν μπορώ να βλέπω τον Γκάνια στα καφ του ΠΑΟΚ. Κι ας μην έχει άλλο εξάριο ΠΑΟΚ. Τζιόλης. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν μπορώ να βλέπω το Σάκοφ στα καφ του ΠΑΟΚ. Το ίδιο γι' αυτό. Πιάνε την ψυχή μου. Με αργοπορεί η ομάδα. Και ο Τζίμιροτ ανεβασμένος και ο Μαουαρίσιο. Είναι καλός. Ανεβασμένος. Ο Πέλκας δεν είναι δαιμονισμένος. Είναι καλύτερη του. Τα χάσε χθες τα γκολ. Δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Γιατί έκλεισε προς τα μέσα. Έπαιξε τα 1-2. Μπήκε πολύ κοντά. Είχε έκρηξη. Και ας τα χάσε. Δεν με νοιάζει που τα χάσε. Κάποια στιγμή μπορεί να τα χάσει. Ματιαγμένος ήταν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Πρίγιοβιτς τα βρήκε με τον, Λουτσέσκο. Έγινε το δείπνο. Το δείπνο. Έγινε το δείπνο στο σπίτι εργασίας. Του Λουτσέσκου. Έμαθα. Τα βρήκανε. Καλό είναι αυτό. Ανεβασμένος ο Τζαλ Μακάμπος. Αρκετά. Και βλέπω ότι παίρνουν φόρμα. Και ο Μακ πάει στο πιο καλό. Να μου βγει, παίρνουν φόρμα Γενάρη μήνα για καλό φίνις οι παοξίδες. Τη στιγμή που η ΑΕΚ πέφτει και ο Ολυμπιακός δεν με πείθησε τόσο μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή και στην μπάλα επάνω
Εκεί που πάμε στο Φίνις, βλέπεις σαν αθλητής ας πούμε ο ΠΑΟΚ, τα δεκάρια τους, τα δεκαπεντάρια τους, τα εικοσάρια τους, οι εκρήξεις τους είναι καλές και δίνουν και θέαμα. Και θα μου πεις Απόλλωνας, ναι δεν έπαιξε με τρία στόπερο, Παράσος έπαιξε με δύο, αργούς, το Ζησόπουλο και τον Μπαρτολί. Μέχρι εκεί μπορεί. Εντάξει, λέω εγώ τι είδα, γιατί και ο Απόλλωνας αργός ήταν και με την ΑΕΚ στο 0-0. Βέβαια. Αλλά τσίπησε τον πόντο ο Τσαλάν εκεί πέρα. Ο Αμπτουλάχ. Άρα ο ΠΑΟΚ μας άρεσε και εν όψη κυπέλου που θα είναι και μπορεί να είναι και φιλικό. Μπορεί λέω. Βάζω τη λέξη μπορεί. Δεν νομίζω. Αλλά και στα ντέρμπι πάω Ολυμπιακός πάω ΚΑΕΚ. Εκεί είναι τα σιχά. Βλέπω ότι έρχεται πιο φορμαρισμένος στην μπάλα επάνω ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Εγώ τον είδα δηλαδή και τον Ολυμπιακό καλό όμως. Βλέπω ότι οι παίκτες οι οποίοι ήταν πολύ άσχημοι σαν άτομα. Ο Βιερίνια ανέβηκε. Ο Βαρέλα έχασε 10 κιλά, ανέβηκε. Παρατήρηση. Φέρτε ένα μπακ στο μάτος να τον ξεκουράζετε 20 λεπτά. Βάλτε αυτό το Δελιγιάννη, πώς το λένε, Δελιγιανίδη, δεξιά. Κάνα μισάωρο, κάνα 25 λεπτό να πάρει ανάσταση ο μάτος. Ναι, το χρειάζεστε κύπελο και πρωτάθλημα. Κλείνει η παρένθεση. Δεν πήρατε εξάρι. Βγάλτε τη με τον Τζίμιροτ και τον Μαωρίσιο. Λοιπόν, μπορεί να μην κόβουνε φουλ, γυρνάνε όμως γρήγορα πίσω και δημιουργούν γρήγορη επαναφορά του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ο Λιμιός δεν κερδίζει θέση βασικού γιατί είναι δύσκολο στον γκολ. Ο Τζάλμα που είναι και αυτός δύσκολο στον γκολ τα βάζει και είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ο οποίος έχω μάθει ότι έχει πάρει το πρόγραμμα του Ρονάλντο στη γυμναστική και κάνει έξτρα προπόνηση. Και αυτό πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι νέοι ποδοσφαιριστές, είτε είναι πίσω, πιο πίσω από τον Πέλκα, είτε είναι στα επίπεδα Πέλκα, για να μπορέσουν και πιο πολλά λεφτά να πάρουν και πιο πολλές οικονομίες στην Alpha Bank, Eurobank που οι εθνικοί έχουν τα λεφτά τους. Εντάξει, το ατομικό, που υστερείς στην έκρηξη. Θα κάνουμε έκρηξη. Που υστερείς Γιαννούλη, του Ατρομήτου, είμαι καλός τεχνίτης αυτό κτλ. Αλλά αν παλέψω με τον Ραπτόπουλο, θα με νικήσει ο Ραπτόπουλο, ναι, που είναι γέρος. Θα κάνουμε βάρη, να κάνουμε μυϊκό όγκο και δύναμη. Να γίνεις ντούκι. Έτσι ακριβώς. Ναι, που υστερείς εσύ στη σέντρα. Που υστερείς εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, βγαίνω καλά μπροστά. Βάλαμε αλλά ένα σέντρα... Στο Λιμιό, ας πούμε. Ναι, Λιμιό. Θα έλα κάνω εδώ τελειώματα. Ναι. Κλείσιμο σουτ, κλείσιμο σουτ. Έκρηξη έχεις, τρέχεις. Ναι, ναι. Αλλά θες σέντρα. Ναι, για εκεί, πάμε. Εκεί ακριβώς. Έτσι. Πασχαλάκι, που υστερείς. Πουθενά ρε δεν ξέρει. Ο Πασχαλάκης. Το παιδί. Είδες κάτι από χρούς, κάτι γατίσια, καμώματα εκεί πέρα. Τι με θύμισε, ξέρεις. Φοβάμαι μη με κάνει το λάθος με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Αυτό με θυμίζει. Εκεί. Μην κάνει τη Λακαμία εκεί πέρα. Το φοβάμαι το Πασχαλάκη. Με θυμίζει αυτό το. Έρχονται κάτι σουτ με 30 χιλιόμετρα, κάτι λόμπες, σαν το Χούρουλου, κάτι Μαϊμουτζιλί και έβγαινε κάτι τσουμπαρλάκια, κάτι τούμπες. Μη φάει κανένα τέτοιο ακραίο να πούμε. Μου τη λέει ο 718. Καλά σε λέει. Ραπτό, πότε θα μπει βασικός ο Σταφυλίδης αντί του Βιερίνια. Από τη Στόκ. Γιατί είπαμε ότι μπορεί να έρθει πίσω ο Σταφυλίδης. Φίλε, αυτό το πράγμα με το μαντζερικά, το μαντζερέικα τώρα, που αυτό ο Σταφυλίδης που θα πάει στη Στόκ, ούτε η κερκίδα θα κάτσει. Ούτε στην κερκίδα θα. Εννοείται τώρα στην Αγγλία Σταφυλίδης να παίξει full back πλευρά. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αθλητής Σταφυλίδης. Και καλά έκανε ο ΠΑΟΚ που δεν τον έφερε. Ναι. Αλλά τη χειρότερη χαζομάρα που έκανε, που έβαλε, έφερε τον Αζεβέδο. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Καλύτερα μην έπαιρνε κανέναν, άβαζε έναν από την Ακαδημία. Ο Αζεβέδο είναι στην ταβέρνα του Βαρσαλίνου. Κακός δηλαδή, κακός. Στην κυρία Μέρη εκεί στην Πορφύρα ή σε οποιοδήποτε ταβέρνα. Αφού δεν πήρε εκείνον τον Χουλτ, τελειώσαμε. Άστο τον αθληταρά. Τελειώσαμε. Καλά ρε παιδιά, εννοείται αριστερό μπακ, δισεύρετα αν είναι τα αριστερά μπακ. Και άμα βρει κάποιο καλό, το πληρώνει χρυσάφι. Δεν πήγε να το πάρει. Δώσε 3-4 εκατοστάρικα. Τι είναι για σένα. Θα τη βγάλει με το Βιερίνια. Δεν... Κάτσε, περίμενε. Μπορεί να σε παίξει full back ο Βιερίνια σε ένα σύστημα 5-3-2 που πρέπει να παίξει ένα καραϊσκάκι με 5 με 3 στόπερ. Δεν το παίζει. Πώς θα το παίξει. Δεν το παίζει. Τότε τι θα γίνει. Θα γιατί... ξέρω ο Κυβρακίδης που θα πάει. Γιατί ο Ατρόμητος πήρε ένα Σέχιτς. Ναι, Σέχιτς, ναι. Ένα καλό back half. Ναι. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει ο Ατρόμητος με δύο πολύ καλά back half. Πληροφορούμε ότι ο Κυβρακίδης παίρνει μεταγραφή. Τώρα που θα πάει δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι. Καλή λύση είναι. Είναι μια καλή περίπτωση. Πολύ καλή λύση είναι. Είναι μια πολύ, ναι, καλή περίπτωση. Πολύ καλή λύση είναι, γιατί άμα πας εκεί στο Καραϊσκάκι και είναι αριστερά πλευρά, η δεξιά του τέτοιο. Δεν θα πάει στο Καραϊσκάκι. Δύσκολα είσαι με την πλευρά. Χρόνο θα πάει. Στην Τούμπα θα έρθουν. Μην μπερδεύει. Εδώ θα δει, γιατί δεν μπορείς, πρέπει να παίξει κατακτητικά. Πώς θα την παίξει. Μπορεί να παίξει κύπελο. Αν περάσει τον Ατρόμητο που θα τον περάσει. Εγώ λέω θα περάσει. Ξέρω εγώ, η ΑΕΚ βλέπω στο Καραϊσκάκι την Τετάρτη. Λες ρε φίλε. Ναι, έχει άλλο στυλ παιχνιδιού. Και θα τον δυσκολέψει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να ρισκάρω να πω προβλέψεις για κύπελο. Δύσκολο, πολύ θα δύσκολο. Θα πάμε διάλειμμα και θα σου πω προβλέψεις πώς βλέπω την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Και εγώ θα σε πω. Πάμε. Άντε.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έλα. Αν έρθει Φιντούμπα και Βρακίδης είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Μ' αρέσει πολύ. 400 από την Κοζάνη, ταχυδυναμικός. Κοντός βέβαια, δεν μπορεί να παίξει Κυβρακίδη Βιερίνια 1,70-1,67 και να έχει τετράδα άμυνας με μέσο όρο κάτω από ένα 80. Ναι, αλλά Κυβρακίδης έχει τρία πνευμόνια και την διπλάσια έκρηξη του Βιερίνια. Εγώ σου λέω για τον Μπόι. Τον Μπόι χαίρομαι πολύ. Γίνεται μια διαγώνια παλιά από το δεξί μπακ στο Κυβρακίδη. Του παίρνει την κεφαλιά. Πάει στο δεύτερο δοκάρι, πάει πηδάει ο Βιερίνια, το φάγαμε τον γκολ. Καληνύχτα, σ' αγαπώ. Ναι, θέλω να σου πω. Έτσι είναι εγώ. Λοιπόν, Ράμπι, πάρει περίπτωση πραξικοπήματος. Τι είναι αυτά, ρε. Μόνο έχω πει του WiFi και το Fredo Espresso να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνονται πραξικοπήματα σήμερα. Πρακικόπημα. Τα πραξικοπήματα ήταν. Το πρακικόπημα. Το τελευταίο ήταν στην Τουρκία για δύο ώρες. Ψεύτικο ήταν. Ψεύτικο ήταν, μουσαντέν. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στους καινούργιους ακροατές από την Άρτα Κώστα σε ακούνε. Ναι. Ξεκινήσα. Έχουμε και καινούργιους πελάτες. Από Άρτα τώρα. Πρέβεζα, βέβαια. Λευκάδα. Έτσι. Έχουμε και το Φωτιάδη. Πόρτο Κατσίκη, Πόρτο Πρόβατο. Καλησπέρα. Έσκασε, ρε, άντε ρε. Τι θες να γίνει, πες μου, τι θες. Εδώ, ναι. Εσύ τι θες, εσύ τι θες. Τι θες να εδώ μιλά, μιλά εδώ. Ναι, τι έγινε, πες μου. Τη μύτη, πιο πίσω. Σταμάτα. Τι σταμάτα, θα γρατσουνίσει το μικρόφωνο με τη μύτη. Κουμπάρε, θες να σε βοηθήσω, ναι ή όχι. Λέγε. Όχι, δεν θέλω να με βοηθήσω. Εγώ ρε να σε βοηθήσω. Σε τι θέμα. Λοιπόν, πες μας Κυριακή μεσημέρι που ήσουν. Κυριακή μεσημέρι. Ναι, ξεκινάμε. Πες καλησπέρα στους ακροατές. Καταρχήν με πήρε για ένας φίλος δηλαδή. Ναι. Για να πάω Χαλκιδική. Όχι, που ήσουν Κυριακή μεσημέρι. Ή συλλαλητήριο. Όχι, δεν μπορούσα. Γιατί? Γιατί πήγα να δω για ένα κίνητο στη Χαλκιδική. Ως μεσίτης. Ναι, ως μεσίτης. Πολύ ωραία. Ναι. Γι' αυτό πήγα. Ναι. Πήγα για. Ήταν... Το πούλησες. Δεν είναι να το πούλησα, απλά πήγα να τον είπα. Είναι ένα από εδώ από τη Θέρμη και πήγαμε μαζί να το δείξουμε. Πόσα στρέμματα. Ναι. Πέντε στρέμματα. Είναι, αυτό είναι μέσα οικία. Είναι στο πεδοχώρι. Μέσα οικία. Οικία, δηλαδή είναι η κατασκευή. Μάλιστα. Κατασκευή στο με... ποδοχώρι. Πευκοχώρι. Πευκοχώρι. Πρώτο πόδι δηλαδή. Το πουλάει αυτό. Ναι, το πουλάει. Χρέη έχει. Όχι, δεν έχει χρέη, απλά είναι και συνονόματος αυτός εδώ. Δεν με νοιάζει να είναι ναι, το, όχι, το πουλάει, το πουλάει. Ακριβή γυναίκα έχει, τι έχει. Ακριβή γυναίκα. Ήθελα να το πουλήσει, απλά δεν μπορούσε να το. Αν το πάρει Τούρκος ή Σκοπιανός, το πουλάς. Το πουλάω, γιατί όχι. Γιατί, αφού είμαστε εχθροί, για πώς θα γίνει. Δεν είναι, στο εμπόριο δεν κάνουμε. Α, στο εμπόριο δεν κάνουμε. Ναι, στο εμπόριο δεν κάνουμε. Τη γιαγιά μας που τη φάξανε τουρκαλάδες το 1922 δεν σε νοιάζει. Που θα τρίζουν τα κόκαλά της, θα έρθει ο τουρκαλάς να πάρει προμήθεια εσύ από τον Τούρκο, ας πούμε. Γιατί εμείς ήδη ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη. Πού ήμασταν. Δεν ήμασταν τέτοιο. Το 13, το 12 δεν ήμασταν. Ήμασταν. Δεν κάναμε εμπόριο. Εμπόριο. Εμπόριο δεν είχαμε. Μετά, δεν είχα... ρε, το άλλο, μετά φάγανε τη γιαγιά Ζαμπέτα λάχανα. Τι να κάνουμε, πες μου σύτο δηλαδή. Εσύ μπορώ... Τι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε εμπόριο στην Τουρκία. Άλλο λέω ρε. Ναι. Ρε μας έβαγε ο Κεμάλ Ατατούρκ του συγγενείς. Και εσύ τώρα θα πουλήσεις τον Τούρκο το σπίτι.
και θα πάρει λεφτά τουρκικά. Ναι, θα πάρει. Μαλάτο ρε που είναι πατριώτη, ευπατρίδη. Μαλάτο είναι, μαλάτο. Τι ακάνε. Μαλάτο λέει, εγώ κύριε, τώρα δεν παίρνω χρήματα. Παίρνει, άμα πέσουν, τι ώρα θα τα πάρει ο μαλάτο. Δεν μου λε. Θέλω να πει τώρα. Μιχάλη, άκου. Άμα πέσουν τα κατοστάρικα μπροστά οι δεσμίδε. Τι ωραία θα τα πάρει. Μιχάλη, Μιχάλη, άκουσε με. Άκουσε με, έρχεται ο Σκοπιανό. Θα τα πάρει. Άσε τη λέει μαλάτο. Γιάννη μου. Άστε τι λέω, Μιχάλη, πες, εγώ είμαι τώρα ο διευθυντής του Φλαμίγκου εκεί τα Σκόπια, του καζίνου του μεγάλου. Να σας πω και λίγο για το Φλαμίγκο. Και είσαι ο Μαλάτος, περίμενε μισό λεπτό. Και έρχομαι να τα ασφαλίσω και σου λέω πολλά λεφτά. Ναι. Λες ναι ή όχι. Ναι, μέσα. Τι βέβαια. Ο Μαλάτος έχει να πει. Άσε τι λέω, Μαλάτος. Εμένα τα χρήματα από το συμπατριώτη μου, κύριε, είμαι εθνιστή. Ναι, άμα γεμίσει τον Μπεμβέ, πίσω το φόρμα γάσκα του Στάρικο να δει τι εθνιστή σου. Λέγε να πω κάτι. Το Φλαμίγκο. Επειδή έχουμε και το δικό μας εδώ, ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Τι κάνει τώρα. Τι κάνει. Όλη μέρα φαΐ. Τι φαΐ. Όλη μέρα φαΐ, ναι, έχει δωρεάν φαΐ. Δωρεάν φαΐ. Καλό αυτό. Ναι, καλό, αλλά εντάξει. Είναι... Εσύ τρως. Τρώω, εντάξει. Πήγες απάνω. Δεν πήγα καθόλου. Όχι. Πώς ξέρεις τότε, γιατί διαφορά. Ξέρω, ξέρω. Έχει και 50 δίνει για να στην είσοδο. Τι 50 50 σε δίνει με. Χάρτινο. Ναι, 50 κανονικά για να παίξει. Έχει μια επιταγή και σε δίνει. Α, μάρκες για 50, ναι. Ναι, ναι, όπως έδινε. Όπως έχουμε εδώ το δικό μας το καζίνο. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι. Δηλαδή, πλήρες φαΐ που λέει το πλήρες. Δικό. Πλήρες φαΐ. Δηλαδή, πλήρες. Πλήρες. Δηλαδή, 4% μπορεί να παίξει 6 ευρώ, σε βάζει στα 12 ευρώ που μέσα. Δηλαδή, στα 12 ευρώ λέει, σε λέει πλήρες. Το 1-1, έτσι λέγεται. 1-1, τι είναι. Έτσι λέγεται, one one. Τι πλήρες ρε, νουνού είναι, τι γάλα δεν πλήρες είναι, ναι, περίμενα σε πόλη. Α, πλήρες, full extra δηλαδή, ναι, όλο το πακέ, μπράβο ρε. Ναι, με 12 ευρώ δηλαδή θα παίξεις, θα φας, ναι. Κατάλαβες, θα πιεις ποτό και είναι αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί πάνω είναι το έχει διαφορετικά, γι' αυτό πηγαίνουν από εκεί. Ναι, αλλά εδώ πλήρες και το 6 ευρώ στην είσοδο. Όλο μαζί ρε παιδί, αλλά μπορεί να το πάρεις τα 6 ευρώ πίσω με την επιταγή που σε δίνει τα 6 ευρώ να παίξεις. Ναι, επιταγή, θα σε δικό μια επιταγή και λέει ότι 6 ευρώ να παίξεις. Ναι. Εκτός το φαΐ και ποτό και πλήρες. Ολυμπιακό είδες. Είδα. Πολύ γκάζι. Φώναζε και ο γιατρός ο καημένος. Έλα Χρήστο, κόψε την μπάλα, τεγούσι. Φώναζε καημένος, αλλά εκείνος ο Μυραλάς και εκείνος ο Κούτρης σαν βελάκια φεύγανε. Εκείνος ο Ανσαριφάρτα παστέλωσε. Δεν μπόρεσε. Τζάμπα, τζάμπα πήγε. Ξάνθη, κότεψε. Πολύ. Εγώ επειδή είμαι. Βίνα, εσύ και το 80 έγινε. Καρπούζε στη μέση. Ναι. Κότεψε όπως ο Ατρόμητος. Δηλαδή. Κότεψε. Δεν λέγανε οι γάβροι ότι να κύριε μου, έλεγε ο Καράπαπας ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο φιλάρα και τα λοιπά. Το δέχομαι. Κι εγώ. Αλλά και εσύ Καράπαπα, τώρα θα σου πει ο παπά από την άλλη μεριά. Βεβαίως. Γιατί παίζει ο Λυσγάρας, δεν τον έχεις βάλει μέσα. Ναι. Μου έχεις τον Παξεβανίδη έξω τιμωρημένο, έχεις βάλει ένα στόπερ το Σβάρνα δεξιμπάτ. Ναι. Έχεις βάλει ένα αναμούστακο center back 17 χρονών, έτρεμε το φιλοκάρδι του από τη Β' Λυκείου, τον έβαλε στόπερ στο Καραϊσκάκι. Ένας Κασάδο εκεί μπερδεμένος αριστερό back, μια τετράδα προβληματική. Εν ολίγης ήρθε το πουλμαντό εκεί στο Πασαλιμάνι, τους πήγαν εκδρομή τα παιδιά Σαββατοκύριακο, φάγανε τις μπριζολέτες. Ο Φορτούνης του λέει τον Αλέφο, δεν τραβάει, λέει τα αιματολογικά του, δεν με δεν κάτι μπορεί έχει λέει. Στίγμα έχει λέει. Δεν μπορούν να το πουλήσουν, έστω και ένα χαρτί να φύγει. Έχει δρε Ξανθούλα. Ναι. Ξανθούλα, χαιρετίσματα. Ξανθούλα, έχεις μωρή Ξανθούλα ένα Φουρτούνι που στο 18ο λεπτό τον βλέπω εγώ γίνεται κατά συνθήκη μια φάση και πετάει μια πάσα το οχτάρι του Ολυμπιακού στο Φουρτούνι και βγαίνει στο ένας με έναν με τον μπακ. Μπορέ. Τώρα λέω θα δω το Φουρτούνι γιατί δεν είναι άλλος εκεί κοντά. Έτσι έτυχε η φάση. Λέω τι θα κάνει ο Φουρτούνις, έκλασε πατάτες ο Φουρτούνις. Δίνει την μπάσα εκεί πέρα, κάνει την ευκαιρία και ιστορίες με αρκούδες. Ναι. Και έχει ένα τέτοιο Φορτούνι, εσύ εξτρέμ φασίδι της Ξάνθης. Ποιος, πώς, δεν το θυμάμαι. Φασίδης, ναι, από την άλλη μεριά που έπαιζε ο Τριάδης, φασίδης. Ναι. Έχεις οργανωμένη άμυνα και πας και το σμπρώχνεις τον καβαλά στο Φορτούνι με πλάτη. Να σε κάνει τι με την πλάτη. Με την πλάτη, ο Φορτούνις. Προκτικό έργο. Δύσκολα. Να και δίνει τον πέναλτι ανύπαρκτος Ολυμπιακός. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί, οι έξυπνοι, βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα. Στο δεκάρι του πήραν ένα Μυραλάς ο οποίος δεν τραβάει. Θέλω να μου πεις τώρα τι κατάλαβε. Γιατί ρυθμό, το καλύτερο του εξτρέμ είναι ο Πάρντο και θα κρατήσει λέει και τον Κασελά. Που σημαίνει ότι για να κρατήσει τον Κασελά, αυτός άλλη μεταγραφή δεν πρόκειται να κάνει ο Βρουτόταυρος. Ναι. Οχτάρια έχει τέσσερα και είναι και τα τέσσερα μέτρια. Και έχει και αργό εξάρι και έχει και αργού στόπερ και θα έρθει στην τούπα και θα χάσει. Και άμα θα χάσει μετά θα πούνε οι Ολυμπιακοί, μη μου πείτε Ολυμπιακοί, έστω και αν πάρει σφύριγμα ο ΠΑΟΚ, ότι μας κατατροπώσανε.
μας κάνανε ο γραμμένος και ιστορίες. Θα σας πω, Ρωμάο είχατε εξάρι αργό, Ζηλέτη είχατε οχτάρι αργό, είχατε Φορτούνη με αιματοκρίτη 12. Εντάξει, σας βγήκε ο Ανσαριφάν μετά από 4 σέντερφορ και πήρατε το Μυραλά πιο γέρο από το Βιερίνια. Ο Μπυραλά θα του βγει. Ναι. Να ξέρει. Θα του βγει. Μακάρι να του βγει. Άμα, τους άμα ήταν έτοιμο, ξέρει, θα γινόταν την Κυριακή. Θα εκτελούσε πρώτο αυτό το πέναλτι. Δεν θα την άφηνε στον Αρσαριφάρ την μπάλα. Ποιο που? Ο Μπυραλά. Αν ήταν 100% έτοιμο και. Και ανεβασμένο ηθικό. Εμεί τρει σήμερα θέλουμε κλαίο ο Θουβού Ακροατή. Θα κάνουμε. Κλαίει ο φίλο. Κλαίει. Λοιπόν, ο άλλο ο γιατρό. Του προστατεύει για τα πιο κρίσιμα μάτ. Εμεί πλατανιά δεν γινόμαστε. Ξανθούλα, δηλαδή μικρή της πόλης, πώς να τους πούμε, ρε φίλε Κωστή, λέει για το Ξανθούλα. Γιατρέ, σε παρακαλώ, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά ντεσπασίτο, τουρουρού, τουρουρού, ντουντούκα, άστο τώρα. Ναι. Μη, δεν είναι τώρα, αφού είδες και εσύ μαζί το βλέπουμε το μάτς. Ναι. Πήγαν τα παιδιά εκδρομή, πώς θα το κάνουμε δηλαδή, αλλά λέμε λοιπόν, ισαγιόμια, δεν έχει, ξεχωρίζουμε. Από Κογκολέζο. Για πες το. Πόκο λόκο. Δικό μας παιδί. Δικός μας άνθρωπος, ναι. Δικό μας παιδί. Είσαι κουφάλας. Εσύ. Γιατί είναι κουφάλα, ρε. Γιατί. Όχι εσύ. Δεν επαναλαμβάνεις εσύ, εγώ θα λέω. Λέει ο Πόκο λόκο σε μένα. Ρε παλιόσκυλο, σε έχω σκηνοθέτη για να με βρίζεις, ρε. Καλά σε κάνει. Ναι, δεν μας λες γιατί όμως. Να ξέρεις, Κογκολέζο, ο Ραπτόπουλος δέχεται τα πάντα, αλλά με ερμηνείες. Με επεξηγήσεις και τα λοιπά. Γιατί είμαι αυτό που έγραψες δηλαδή. Γιατί ρε, σε φίλεψε γουρίλα γιαχνή και δεν έφαγες. Γουρίλα γιαχνή, εγώ Αφρικασέ, δεν σε ταΐζει κάτι τέτοια. Ναι. Έχω ένα όνειρο ρε φίλε, να πάω μια εβδομάδα με τον Μπόκο Λόκο στην Αφρική οι δυο μας. Οι δυο σας, μια εβδομάδα. Να μας πει ο Ανδρώνης. Να μας πει ο Ανδρώνης, ναι. Θα πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Ωραία. Να πει ο Ανδρώνης να είναι Αύγουστος, Ιούλιος. Δεν σας έχω ανάγκη και τους δύο πάρετε δρόμο από τη ζωή. Μπετέρ, στα παλούκια. Ναι. Φυγέτε. Ναι. Πόκο λόκο. Ναι. Με καπέλο μεξικάνικο Ραπτόπουλος. Θα με γυρίσει τη ζούγκλα. Θα σου δώσω εγώ, θα σου δώσω εγώ. Έχω δύο μεξικάνικα. Θα σου δώσω εγώ. Θα σου δώσω εγώ. Δεν υπάρχει. Θέλω μια εβδομάδα να πάω στην Αφρική. Να πάρω τον Πόκο Λόκο, ο οποίος έχει να πατήσει 30 χρόνια. Γιατί τον έχουν κάνει εξορία εκεί πέρα. Θα πας μαζί με τον Πόκο Λόκο. Και θέλει ο Πόκο Λόκο τώρα να ξαναπάει στην Αφρική μετά 30 χρόνια, πάρει και εμένα. Να μας φάνε λάχανο. Σε βλέπω. Στη Ζάμπια να μας κάνουν τα κεφάλια μας στα δέντρα. Σε βλέπω μαζί γύρω-γύρω από μια φωτιά. Θυμάσαι που η Γερεσιμίδου έβρεσε σε ένα καζάνι του μουστάκα. Έτσι σε βλέπω εκεί με τον Πόκολο να σε βράσουν εκεί πέρα μέσα. Μακαρικά που τον έβαζαν. Θα πας. Γνώμη για Μιστακίδη και αν πάει στο Βάζελο με Κωνσταντινίδη και αν το θεωρείτε σωστό. Δώστε το παιδί παιχνίδια. Διώξτε τον να πάρει παιχνίδια. Αν δώσει τον Κωνσταντινίδη, ναι, και το Μιστακίδη και δεν πάρει διπλό, δεν είναι σωστό. Ναι, δεν είναι καλή τράπα. Το Μιστακίδη και το Κωνσταντινίδη και κερδίσει, τότε θα είναι σωστό. Άμα δώσει το κάτσε. Στην Ελλάδα, ναι, παίρνονται κατά 50% να έχει ομάδα, 30% δημόσιες σχέσεις και 20% διαιτησία ή το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή 50% πρέπει να έχει και ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ομάδα. Δημόσιες σχέσεις είναι λεφτά. Δημόσιες σχέσεις έχει, έχει φίλους. Διαιτησία ακόμα δεν την είδα για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Γραμμένο, τελειώσατε κύριε Γραμμένο. Κοίταξε. Πήρε πέναλτι Ολυμπιακός, εντάξει αυστηρό. Δυο offside χθες με την Ξάνθη, οπ, παίζεται λέει ο διαιτητής. Πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ ανύπαρκτο με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ πήρε δυο σφυρίγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι έχει το δικό του άνθρωπο στην ΕΠΟ, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σφυρίγματα. Δεν χρειάζεται από τώρα να καίω τα καλά χαρτιά. Άκουσε με. Το τρίτο γκολ χθες, κανονικό είναι το πριν. Άκουσε με. Δεν χρειάζεται από τώρα να καίω τα καλά τα χαρτιά. Δεν σου χρειάστηκε ακόμα η διαιτησία να σε σκουντήξει λίγο. Ναι. Πηγαίνεις με 3-4-0 σε κάθε μάτς. Ναι. Άσε εδώ να έρθει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Ναι. Δεν χρειάζεται να καείς από τώρα. Ναι. Άσε να έρθει ο Ολυμπιακός προς τα εδώ, να σε σκουντήξει λίγο. Και δεν θα έχουν να πούν και τίποτα. Ποιο Μπυραλά έφευγε σαν βέλος, ρωτάει. Λέω, καλά σε λέει. Ο κόλο μέχρι τα γόνατα είναι. Μεγάλο χάλι. Σέρνεται. Μόνο Πάρντο έπαιξε, λέει. Καλά, σέρνεται. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, εσείς βλέπετε μπάλα και εγώ βλέπω μπάλα. Ναι. Εσείς πείτε μου ότι ο Μπυραλά είναι χάλια. Τι είναι? Πείτε με εσείς ότι ο Μπυραλά είναι χάλια. Δεν είναι αυτό που είναι. Εντάξει, δύο τέταρτα δεν μπορεί να παστελώσει. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, όταν ο παίχτης παίζει μέχρι το 80-85, προσέχτε, σου λέω, ακόμα δεν ήρθε. Γιατί όλοι οι μεταγραφές, ναι, από το ΠΑΟΚ την πλευρά, ναι, ακόμα έχουμε 20-30 μέρες, λέμε. Ναι. Εγώ σας λέω τώρα. Ναι. Όταν παίχτης ήρθε από Αγγλία, από προπόνηση και το λέτε εσείς, δεν βλέπετε καλά. Πείτε μου. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε.
Και εσείς βλέπετε μπάλα και εγώ. Ο Βέρντι βαράει το πέναλτι. Ναι. Ο Βάρντις. Ο Βάρντις. Ο Βάρντις. Πολύ κακομούτσουνος. Κακομούτσουνος αλλά παστελάς. Πλάτς μάγολο. Τι να χάσει ρε. Αέρινος είναι. Αδύνατος. Και άμα σταματήσει την μπάλα χοντρός δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, όχι. Και κιλά να βάλει και γύρω. Δεν βάζει κιλά. Και κοιλιά άμα θα βάλει. Δίσκο, δεν βάζει τίποτα. Πυρόκυλα και τέτοια. Αν θα γίνει αλκοολικό, γιατί η μούρη του είναι αλκοολικού. Ένα είναι λίγο τσαλακωμένη εφημερίδα. Με κάτι σε κάτι μπαρ τέτοιου 45 άρθρε. Βέβαια. Στεγνού με κάτι κοιλιέ. Στεγνό με κοιλιά σημαίνει ότι είναι αλκοολικό, να πούμε. Τι λε, θα πίνει ο Βέρντι. Αλκοολικό ήταν. Ήταν αλκοολικό παλιά. Τη σφίγγει και τι βαρελίσκε αυτό. Εκεί στην Αγγλία βαράνα βέρτανα. Αλκοολικού έχει, αυτό είναι. Ναι. Και άμα δεν τον παχαίνει και το αλκοόλ, γιατί εμείς θα πιούμε δύο κρασιά, τα μάγουλα πετάγονται προς τα έξω. Γίνομαι, και κόκκινοι γινόμαστε, μπλε εκεί, πρασινίζουμε σαν τον Ομπράντοβιτς γινόμαστε. Έχει το κόκκινο μετά από εινοποσία. Όχι, δεν τον έχω δει. Σαν τον Άι Βασίλη. Ναι. Το έλκυθρο λείπει μόνο. Σοβαρά, κόκκινη μυτούλα και τέτοια. Τι, το μάγουλο. Το Γρηγόρη. Τι λες τώρα, πλάκα κάνεις. Έχουμε γνώμη για όλα τον πίνουμε, πάντα. Είμαι Μακελώνας. Τι παλιό παιδό είσαι, ρε. Πήγε με τον Πόκο Λόκο. Πότε. Λέω Ποκολόκο. Ρε εσύ λέω να μην πάω στο συλλαλητήριο. Λέω γιατί είναι Ποκολόκο. Θα με δούνε μαύρο χρυσαυγίτη, θα με ρομπίξουνε. Δεν σε κάνω τίποτα χρυσαυγίτη. Ναι, ρε φίλε. Καλοί άνθρωποι λέω. Ναι. Δεν καπηλεύτηκαν καθόλου το συλλαλητήριο. Όχι, ρε. Καλοί άνθρωποι. Όχι, ρε. Ναι. Δεν υπάρχει. Και οι άλλοι του Τσίπρα από την άλλη μεριά. Πολύ καλοί άνθρωποι. Πήγανε στου Μακεδόνε και τα κάνανε γη μαδιά. Και μετά οι Μακεδόνε πήγαν από την άλλη μεριά και τους περιποιηθήκανε. Σήμερα κανένα συλλαλητήριο λέει γιατί τους βαρέσανε, λέει αυτοί. Ναι. Σήμερα γιατί κάνανε οι εξουσιαστές συλλαλητήριο. Γιατί δεν μπορούσαν να κάψαν το, και το χτίριο, ένα παλιό χτίριο. Που πέταξαν πέτρα, πήγαν μετά οι αστυνομικοί και τους κυνηγούσαν. Ποιους κυνηγούσαν. Ναι. Τους. Πάντως και μια παράταξη και οι άλλοι, άμα καθίσει και τους ακούς, γιατί τους ακούω εγώ και τους δυο, λένε ότι οι μπάτσοι είναι φίλοι των αλωνών. Όλοι πάντα έτσι. Το Παλαντέρ. Βγαίνει ο Χρυσαυγίτης, λέει τα είδες τα κουμούνια. Λέω τι έκαναν τα κουμούνια. Τα κουμούνια τα φυλάνε οι μπάτσοι, κατάλαβες. Ναι. Έρχεται ο Χριστάκης ή ο άλλος ο κομμουνιστής. Λέει τι είδες τις βρωμόπατσους, λέει με τους άλλους είναι. Ναι. Ναι. Μου δείχνει μια φωτογραφία. Μου δείχνει ο Χρυσαυγίτης την άλλη φωτογραφία. Τι γίνεται τελικά. Τι θα γίνει τώρα, λέω εγώ τώρα, με ποιους είναι αυτοί οι μπάτσοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς? Με όλους. Τελικά ποιος φλακώθηκε με ποιον. Έγινε καμιά μανούρα, κάει και λέει το κτίριο, έκαψα το τέτοιο. Δεν ξέρω τι βιβλία καήκανε. Ναι. Πάντως ήταν οι κομμουνιστές μέσα. Ήτανε. Άρα οι δεξιοί τους βαρέσανε. Ναι. Ναι. Οι αριστεροί βαρέσανε το σύνδεσμο των δεξιών. Πότε έγινε αυτό? Πριν. Ναι. Και οι άλλοι πήρανε τα όπλα, υποτίθεται, και ναι. Πήγανε και τους βρήκανε. Έτσι είναι. Ναι. Και σήμερα κάνανε συλλαλητήριο γιατί? Γιατί? Αφού κάνατε τη μαγιά. Το συλλαλητήριο. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Πάει. Έγινε καμιά ιστορία. Έγινε παντού. Καμιά, πάει, τελείωσε. Τελειώσαμε. Είχε και αναρχικούς κάτι 15 χρονών που ήταν τα κορίτσια, είχαν την ελληνική σημαία και πήγαν για τα. Ελληνικά πες το, δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Ήταν κάποιοι αναρχικοί. Ήτανε, ναι. Ναι. Ναι, εκεί στην Αριστοτέλους που κατεβαίνοντας προς τα κάτω για παραλία, ναι. Και τους πήραν τις σημαίες και χτύπησαν τα κορίτσια. Ναι. Ναι, όντως το είπαν και. Αναρχικοί ήταν. Αναρχικοί ήταν αυτοί. Μήπως ήταν αστυνομικοί. Όχι, όχι, όχι. Πες τα ρε φίλε, πώς κάνει μεταγλώτηση, μπορείς να κάνει μεταγλώτηση. Ποιοι ήταν αυτοί ρε παιδί μου, ναι, και τα κορίτσια κατεβαίναν για να πάνε για το συλλαλητήριο. Τα κορίτσια ήταν χρυσαυγίτικα ήταν. Όχι, δεν πού να ξέρω, απλά κρατούσα την ελληνική σημαία. Λοιπόν, και, ναι, αυτό. Στο λαλητήριο όπως το λέμε. Είχε δύο κοπέλες με ελληνική σημαία. Δεν ήταν δύο, ήταν πολλές. Πολλές, ναι, απλά πήρανε κάποια αναρχική θες να πεις από δύο κοπέλες δύο σημαίες. Δεν ήταν μόνο δύο σημαίες, ήταν. Οι κοπέλες πόσες ήταν? Πού να ξέρω, ήταν και πολλές ήταν. Αλλά απλά πήραν τις σημαίες. Πήραν τις σημαίες που κρατήσαν. Πόσες σημαίες πήραν? Πού να ξέρω, ξέρω εγώ πώς. Αφού είπες δύο. Τώρα είπα δύο, αλλά είχε ναι. Πολλά. Είχε κορίτσια, α πούμε. Κορίτσια, αλλά. Λοιπόν, τώρα μια και. Ημιτελέστατο. Μια και μιλάμε για κορίτσια τώρα. Θέλω να μου πεις, ρε γιπαετέ σήμερα εκεί στο μεγάλο. Γιπαετέ. Γιπαετέ, μεγάλε κόνδωρα. Μεγάλε κόνδωρα τη Συμπεθέρα. Θέλω να μου πεις πώς προσέλκυσες και πώς προσέγγισες αυτό το μωρό σήμερα στο καφενείο στη Μαρμίτα. Μωρό δεν το λέω. Πάνε κοντά στο μικρόφωνο, θέλω να μιλήσεις. Μην αποφεύγεις τις ερωτήσεις μου. Μιχάλη, σε περιμένει όλο όσο έχω 40 μηνύματα αυτή τη στιγμή. Ξεκίνα, πες μου, απλά σαν να συζητάμε φιλαράκια αυτή τη στιγμή. Αλλά πάμε με το καφέ. Τι θες να σε πω τώρα. Θέλω να με πεις από προχθές πώς έγινε αυτή η προσέγγιση που σε κοίταξε με λάγνο μάτι και εσύ κοίταξες χαμογελπές. Ναι. Μιλήσαμε και είπαμε δύο λόγια. Θέλω να με πεις πώς πήγες και προσέγγισες. Δεν με νοιάζει τι είπατε. Θέλω να μάθει ο κόσμος, ενδιαφέρονται, πώς προσελκύεις τις γυναίκες. Με ποιο στυλ. Πες. Πώς έκανες την κίνηση. Α, δεν μπορώ να το πω αυτό εδώ. Καλά, πες ρε παιδί μου πώς το περιπάτε. Σημασία έχει, θα με πάρει τηλέφωνο. Ναι. Είπε, θα με πάρει. Ναι, δηλαδή ανταλλάξατε νούμερα.
Θα με πάρει τηλέφωνο και θα δούμε τώρα. Δεν μου λες τώρα, να κάνω εγώ την ερώτηση. Εσύ έδωσες το τηλέφωνο στην κοπέλα. Ναι. Εκείνη το τηλέφωνο της το έδωσε σε σένα. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι. Σε τι τελειώνει το κινητό της. Τα δύο τελευταία νούμερα παίρνουν. Παύση. Ναι. Παύση. Θα σε πω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι σε ξεγέλασε. Εάν ξεγέλασε. Δηλαδή, πήρε το δικό σου τηλέφωνο, αλλά εσύ δεν πήρε το δικό σου. Εγώ το πήρα. Το πήρα, αλλά εγώ έδωσα ένα χαρτί με 16 αριθμούς επάνω. Το πήρα. Το κινητό θα φανεί. Θα φανεί. Απλά έκανε μια ο Πατζινάκος ότι δεν έπρεπε να το πει. Τι σε έκανε, πάλι κόλπο σε έκανε. Όχι, αυτός. Δεν έπρεπε να πει για στη Μαρμίτα ότι ξέρει θα γίνει γνωριμία και αυτά. Λέω μην κάνει τέτοια πράγματα. Τι σε έκανε πάλι, σαμποτάζ αυτός. Είπε χθες, για. Ο κοντός είναι πονηρός. Το είπε, δηλαδή. Και με πήρε και το μεσημέρι τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, τα βγάζουμε. Βγάζω πέρα με σένα, μπορώ να τα βγάλω. Ρε κουμπάρι, εδώ μιλάμε τώρα ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τη μέθοδό σου. Δεν είπαμε τι είπες. Δεν θέλω πώς, ρε παιδί μου, την προσέγγιση. Και την κοίταξες. Ναι, παίχτηκαν ματιές, αυτό θέλω να σε πω. Είχα και το φίλο μου το Μεσίτη και με έλεγε τι γίνεται, πώς και τι. Μπορώ να μάθω. Λέω, ρε Σίτη, μήνα, Γιουργάκη, λέω, άστο, αφού. Τίποτα. Τώρα ηλικιακά είστε κοντά και στην ηλικία. Η ίδια ηλικία είστε περίπου ή πιο μικρή. Πρέπει. Τι πρέπει, τι μιλήσατε. Δεν μπορούσα γιατί μιλούσα αυτό. Όνομα τουλάχιστον ξέρει ή έγραψε ένα τηλέφωνο χωρί όνομα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Μην πει τίποτα, εντάξει. Το ξέρει όμω. Το ξέρω. Αυτό θέλω να μάθω. Ο ίδιο εχέμηθο. Μετράει πόντο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή να πω κάτι και να γίνει μετά όπω έγινε με ένα άλλο. Περιστατικό. Εκεί κάποιο που ναι. Και μου λέει καλά, αφού δεν κάναμε τίποτα. Εκείνο σε κορόιδεψε, ρε φίλε, εντάξει. Εκείνο θα τον κάνω την ενέσα. Την ενέσα, ναι. Δεν μου λε, έκλεισε κανένα επόμενο ραντεβού τίποτα. Για κάνα φαγάκι, κάνα ποτό. Θα με πάρει τηλέφωνο ίδια. Φαγάκι ή το ποτό ξέρεις, θα τα πληρώσεις εσύ. Με τα 300 ευρώ που βγάζεις τώρα. Τώρα τι θα κάνω εγώ τώρα, άσε τώρα, τώρα μην κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα. Θα ξέρεις ότι η χορηγική αυτή δεν είναι τώρα. Δηλαδή πρέπει να πουλήσεις τα σπίτια στη Χαλκιδική. Να πάρεις την προμήθεια από τον Γιώργο. Μεγάλε κόνδωρα. Μάχημος. Δηλαδή μπήκε μέσα στο μαγαζί και στα 100 άτομα πώς τη γάντουσε στα 200 μέτρα. Σνάιπερ σταυρό φοράς ρε κουφάλα να πω. Τέλος. Μπράβο. Λοιπόν, τι άλλο δεν είπαμε. Του πω όλα τα είπαμε. Για το αλητήριο είπαμε. Για την ΕΡΤ είπαμε. Για τα κανάλια που μειώσαν τον κόσμο είπαμε. Και τα ιδιωτικά θέλουν κράξιμο, Κώστα μου. Όχι. Τα ιδιωτικά ναι. Αλλά τα ΕΡΤ όχι. Α, γιατί? Το μόνο κανάλι που κουμπάρε. Το έδειξε το Βεργίνα. Βεργίνα. Μόνο κανάλι, ναι. Και ένα και κανάλι που ήταν μαζί το τέτοιο. Ναι. Εντάξει, σωστά Γιάννη, ναι. Αλλά εγώ επειδή το είδα μόνο το Βεργίνα το έδειξε, ας πούμε. Άλλο κανάλι, δηλαδή τώρα τη ΕΡΤ 1 ή ας πούμε τα μεγάλα κανάλια, τίποτε. Κουμπάρε Μιχάλη, τι γνώμη έχεις για το προπυλακισμό του Ζουράρη και του Μπουτάρη. Του Ζουράρη είναι. Προπυλακισμό ίσον του. Άστο. Στα ελληνικά. Άστο, είναι τέτοιο. Είναι άλλη περίπτωση αυτό. Ο Ζουράρη. Ο Ζουράρη είναι. Δε, γιατί είναι άλλη περίπτωση. Με τον Ζουράρη θα συνονοηθείτε. Δεν θα συνονοηθείτε. Όχι, αυτό θα λέει τα αρχαία εκείνα εκεί. Εγώ θα λέω τα ποντιακά. Ναι. Τα βλάχικα, ξέρω εγώ. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Εγώ θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη. Εγώ, εσύ και ο Ζουράρη να πάμε σε ένα εστιατόριο. Ναι. Να μιλήσουμε πρώτα καμιά ώρα, να φάμε και μετά πάμε στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε. Δεν θα έρθει, όχι. Δεν θα έρθει. Αυτό που έπαθε την άλλη φορά. Δεν θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει. Θα πείσουμε το Βαρδάκι να το ξαναπάρει τηλέφωνο που είναι φίλοι. Αυτή. Ήτανε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ήτανε, αλλά ο Βαρδάκης έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Αλλά μετά ξανά δεν ξανά γίνει. Επιτυχία είναι. Στεφανάκη. Πάμε. 2-31-0. 2-31-0. Επιτυχία μεγάλη έκανε, Βαρδάκη. 90-90-90. 90-90-90. 98-80-90. Εμείς μιλάμε παραλυπόμενα από Τούμπα Καραϊσκάκη. Το στοίχημα που χάσαμε δεν θέλω να το ξαναπώ. Μην το πεις γιατί ήταν πρώτη φορά ένα τέτοιο πράγμα. Ο Μάτζιος δεν λέει, μας μούτσος ο Θεός λέει. Δεν πιστεύεις στον Θεό και σε τιμώρησε, μου λέει. Έτσι. Να φάμε τέτοιο γκολ. Ένα λάθος να παίξω. Δεν έπαιξα, τι να κάνω. Πάρτε τηλέφωνο και πιέστε τον Μιχάλη Φωτιάδη να μας πει τον τρόπο που προσεγγίζει τις μιλφάρες. Και. Ναι. Και βοηθήστε τον να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε να το χάσουμε. Δεν Γιάννη, πάρτε να δει για το συλλαλητήριο να μιλήσει κανένα, να πούμε. Τι να πει. Όλη φωνή πήγε χθε στο συλλαλητήριο. Άμα πει. Όλη φωνή. Ο Αμερικάνο Μακεδόνια Βαντάρσκα. 500.000 δηλαδή. 500 δεν ήταν. Πώ ήταν τελικά. Τι έτσι λένε, ξέρω εγώ, 250.000. 300.000. 300.000. Κινέζοι. Ένα εκατομμύριο. Πάμε. Καλημέρα, ένα είναι. Να μην το χάσουμε κι αυτό. Ναι.
Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Από εδώ κάτω. Γεια σας. Έλα, τι κάνουμε. Σε ακούμε. Καλά είμαστε. Όρθιοι είμαστε ακόμα. Ωραία. Συγχαρητήρια για την, όλο το Μετρόπολης και εσένα, Κώστα, προσωπικά, για την τεράστια επιτυχία που προσδώσατε στο συλλαλητήριο. Ήσασταν από τους καθοριστικούς, νομίζω, με την φωνή σας και με όλη τη συμμετοχή σας. Συγχαρητήρια σε όσους κατέβηκαν. Μπράβο στους χρυσαυγίτες που ήταν, από ό,τι έμαθα, αυτοί που κάνανε όλα αυτά τα έσχη στην Καμπούλ. Έμαθα ότι φταίνε αυτοί. Κάψανε, λέει, ένα πανό, κάψανε ένα κτίριο, παντού ήταν αυτοί. 500.000 είπε η κυβέρνηση ότι ήταν οι χρυσαυγίτες. Είναι φοβερό, όπου και αν κοιτάξω, χρυσαυγίτες βλέπουν. Αλλά εγώ από ό,τι είδα, γιατί ήμουν εκεί. Ο Μπολάκης αυτό είπε. Ναι, ναι, εγώ από ό,τι είδα που ήμουν εκεί δεν κάναν τίποτα. Ήρθαν οργανωμένα ένα μπλοκ γύρω στα 250 με 300 άτομα και ήταν εκεί στο συλλαλητήριο από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα πώς βλέπουν παντού χρυσαυγίτες δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή 300.000 ήταν χρυσαυγίτες, θα πάρει πολύ μεγάλο. Η Χρυσή Αυγή θα σαρώσει. Θα τρελαθούμε τώρα. Πάντως κέρδισε η Χρυσή Αυγή πόντους από το συλλαλητήριο. Η αλήθεια είναι. Ναι, και δεν πήρε μέρος στα επεισόδια. Γνωρίζουμε πάνω κάτω εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη τώρα τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε και στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος τα ξέρει. Από εκεί πέρα τώρα μην βλέπουμε παντού τώρα τα ρίξουμε όλα εκεί για να βρούνε άλοθη κάποιοι. Έτσι, να πούμε την αλήθεια τώρα. Ναι. Πάντως ήταν σημαντική η παρουσία όλου του κόσμου ανεξαρτήτων παρατάξεων, πιστεύω, διότι μπήκαν εκεί π.χ. κάποιος είναι άθεος, είχε Κωστή Ραυτόπουλος, ναι. Ήταν δίπλα με τον παπά, ναι. Είναι με τον Θεό. Ναι, είναι με τον Θεό, ναι. Ήταν κάποιος που κάποια στιγμή μπορεί να ήταν δημοκράτης ή μπορεί να είναι και τώρα και ήταν δίπλα-δίπλα με τον Πασοξή π.χ. Ναι, αυτό ήταν επιτυχία, λες, ε. Ναι, ήταν αυτό, τρομακτική, ναι. Επιτυχία το ότι ήταν όλοι ακομμάτιστοι με τις ελληνικές σημαίες όλοι και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κόσμο γιατί κράτησε τεράστιο επίπεδο. Κρίνεις το γεγονός ότι τα μίντια δεν το προώθησαν και πήγε τόσο καλά. Καλά, αναμενόμενο. Όχι. Θες να πεις ότι τα μίντια πλέον μέσω του Facebook, του ίντερνετ, των προσωπικών ιστοσελίδων πάει η τηλεόραση προς τα πίσω, έχει πτώσει. Δεν υπάρχει τηλεόραση στην ενημέρωση, μόνο ίντερνετ. Ναι. Η τηλεόραση έφαγε τα μούτρα της. Δεν υπάρχει. Και έχει αποδειχτεί τον τελευταίο καιρό ότι ό,τι πολεμάνε τα κανάλια βγαίνει το αντίθετο. Γιατί, ναι. Αποδείχθηκε και με το δημοψήφισμα, αποδείχθηκε τώρα και με το συλλαλητήριο. Δηλαδή όταν κατεβάζει 500.000 κόσμο, γιατί τώρα από το λιμάνι γεμάτο μέχρι το περίπου το Μέγαρο Μυσικής που ήταν αραιά βέβαια, αλλά μέχρι εκεί κόσμο, είναι, δεν νομίζω. Είπε ο Θωμαίδης, είπε σήμερα, το μεσημέρι τον, ναι, άκουγα πριν έρθω, στην εκπομπή του Μπούζου, μεγάλη ήττα της δημοσιογραφίας. Είπε ο Θωμαίδης. Δηλαδή, μα δεν ήταν, κοίταξε. Ναι. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, η δημοσιογραφία έχει και ένα σκοπό, να βγάζει την είδηση. Ναι. Να λέει την είδηση. Ναι. Αυτοί τώρα φτάσαν στο σημείο, από εκεί που τους λέγανε τις ειδήσεις, τι να πούνε, να μην λένε καν τις ειδήσεις. Ναι. Όταν υπάρχει τέτοια είδηση και δεν την αναφέρεις καθόλου και βάζεις μαύρο. Δεν έχει καμία σχέση με την είναι μεγάλη ήττα, είπε, τη δημοσιογραφία. Είπε ο Θωμαίδης. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και μεγάλη νίκη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Έτσι και του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο το οποίο το υποβαθμίζουν τόσο, έκανε τεράστια δουλειά. Έτσι. Γιατί αν δεν ήταν το Μετρόπολης, να πούμε την αλήθεια, δεν θα έχει κινητοποιηθεί τόσο κόσμο. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και έτσι πρέπει να γίνεται. Από εδώ και πέρα να ιτηθούν τα κανάλια, τα καταχρεωμένα στο κράτος, γιατί λέμε δεν πληρώνουμε τα ιδιωτικά κανάλια, Στέφανε. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι και αυτά τα πληρώνουμε, διότι τα περισσότερα από αυτά χρωστάνε εκατομμύρια στις τράπεζες και δεν μπορούν να πληρώνουν. Έχεις δίκιο, αλλά εγώ το λογαριασμό το βλέπω 10 χρόνια, ΕΡΤ, Δήμο κλπ. Είναι κουραστικό. Μα και αυτό είναι σκάνδαλο, έτσι. Ναι, αλλά το ιδιωτικά πληρώνεται από τις διαφημίσεις, αυτό θέλω να σου πω. Πληρώνεται και από τον κόσμο όμως, γιατί χρωστάνε σου τεράστια ποσά στις τράπεζες, τα οποία δεν δίνουν μία. Έτσι. Και πολλά από αυτά χαρίστηκα. Δεν γουστάρω να πληρώνω ΕΡΤ, τι να κάνω εγώ τώρα. Κοίταξε, η τηλεόραση εδώ και 4 χρόνια την έχω για PlayStation και μπάλα, καθαρά. Δεν βλέπω. Μα ποιο βλέπει σήμερα ΕΡΤ? Αυτό λέμε. Εκτός αν κάνει ένα αθλητικό γεγονός. Ναι, και το έχει ιδιωτικό, αλλά που δύσκολα. Τα συνδρομητικά όλα τα έχουν. Τζάμπα την πληρώνουμε τώρα. Τζάμπα, αυτό σου λέω, δεν υπάρχει. Για μένα αυτό είναι, δεν θέλω να την πληρώσω. Πώς θα γίνει? Δηλαδή ΕΡΤ3 χθες και να μην έχει έστω να ρεπορτάζει για τα μάτια του κόσμου ή να γράφει, έγραψαν στο ιντερνετικό τους site η ΕΡΤ
ότι ήταν δεκάδες. Ναι. Ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί δεν κάνουν δηλαδή συνδρομητικό. Όπως είναι Αμέρικα. Το κρατικό κανάλι συνδρομητικό. Όλα. Να δούμε. Καλωδιακή. Αν τολμά να στο κάνουν συνδρομητικό. Pay per view. Ξέρεις πως θα πάρουν τα τέτοια που θα πάρουν. Τίποτα δεν θα πάρουν. Θα σου πω και ένα Τατιάνα κάθε μισή μέρη. Αν γίνουν συνδρομητικά τα τηλεοπτικά κανάλια θα βρούμε δουλειά κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Άμα γίνουν συνδρομητικά. Γιατί το αφεντικό θα λέει θέλω να φέρω θεματικότητα. Ναι. Πάντως ήταν μεγάλη νίκη και του ραδιοφώνου, το ξαναλέω, και των μέσων μαζικής δικτύωσης, τα οποία τους, τους κάνανε γιογιό. Δεν ξέρουν από πού να κρυφτούν σήμερα. Ειδικότερα όλοι αυτοί που λέγανε δεν θα πάνε, και μεγάλη ήττα και της επίσημης εκκλησίας, έτσι. Έτσι. 95% ένοχοι σήμερα στη Μαρμίτα, στο Λαϊκό Δικαστήριο, χωρίς να τους προσβάλλουμε, βάλαμε την ψήφο του λαού και λέει ένοχη εκκλησία 95%. Στο ραπτό τελείω. Η επίσημη. Η επίσημη, γιατί εκατοντάδες, για να μην σου πω και χιλιάδες, ήταν ιερείς σε όλη την Ελλάδα και στο Άγιο Όρος, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του συλλαλητηρίου. Και τελευταία στιγμή έκανε και το γύρισμα ο άνθιμος βλέποντας. Θα χάσει το λαϊκό έρισμα, ναι, φοβήθηκε. Το μαγαζί πέφτει γι' αυτό. Έπεσε το μαγαζί. Έτσι. Να πω μια καλημέρα. Να πω μια καλημέρα, γεια σου και το φίλο, να πας στον επόμενο. Ξέρεις τι είπε, καλή εβδομάδα καταρχάς. Ξέρεις τι είπε ο Ιερώνυμος όταν τον είπαν ότι κάποιοι ιεράρχες πήγανε πάνω στην Θεσσαλονίκη, λέει, στο σελαριτήριο. Λέει πόσοι ήταν 9, είμαστε 82 στο σύνολο. Έτσι λέει αυτό. Έτσι είπε ο Ιερώνυμος. 63. 82 στο σύνολο ήτανε. Ο Βλάξ ο Κόκκινος 63 με είπε ότι είναι. Στο σύνολο είναι 82, έτσι είπε. Πήγαν οι 9. Μάλιστα. Δηλαδή οι 73-72 δεν έχουν πάει. Άρα είναι νίκη του. Οπότε να ψάξει να βρει. Μοναστήρι να μονάσει και να παραιτηθεί. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο. Στον Αγιάννη, στον Αγιάννη. Μιχάλη, δώσε τον επόμενο. Πού είναι ο Μιχάλη. Πάμε επόμενο. Καλημέρα. Πού είναι. Άστο τον Αγιάννη. Εσύ τον Αγιάννη, δεν θυμίζει να κάνει. Καλημέρα, εδώ. Ναι. Εσύ, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στα μπλόκα τη αγροτιά, να σπάσει τη κυβέρνηση Τσαμπουκά. Έχει αλλάξει ήδη το. Πώς το λένε, το κύριο θέμα. Ξεκίνησαν οι καρδιτσιώδει οι αγρότε. Ναι. Το συλλαλητήριο τελείωσε. Ναι. Εγώ να ρωτήσω εσά. Ναι. 90 χιλιάρικα τα έβγαλα εγώ, σου είπα, ο Καρδιτσιώτης είμαι γνωστός. Ο Παναθηναϊκός, ναι. Ναι, ναι. Μ' άρεσαν τα χαφ του Ζουνίδη εχθές. Ναι. Έβαλε, πιο πίσω το Χιλιεμάρκ, του δώσε χώρο και ναι, του βγήκε πολύ καλά ο Τσανδάρης με το Λούντ στα χαφ. Mm. Δηλαδή είχε μια ταχύτητα ο Παναθηναϊκός, όσο και αν το δώνει, εντάξει δεν ξέρω αν θα έχει διάρκεια, αλλά τον γκολ το έχει. Για πες. Θες να μιλήσουμε αθλητικά, ναι, περισσότερο για την επικαιρότητα. Πες μου, καταρχήν εσύ γιατί πήγες, αφού πήγε ο άνθιμος. Όχι, εγώ πήγα κόντρα στα κανάλια και, και στην εκκλησία. Εγώ ναι, είμαι αντίθετος σε ό,τι είναι κατεστημένο. Είμαι αντίθετος, αντιδραστικός σε ό,τι είναι κατεστημένο. Το κατεστημένο τι ήτανε. Το κατεστημένο ήτανε να μην πάμε. Αν μας λέγανε πάτε, δεν πήγαινα. Να σου το πω έτσι απλά. Το αντισυμβατικό δεν ήταν να πας όμως. Το αντισυμβατικό ήταν να πάω, λέω, γιατί ο Ιερώνυμος με τον Τσίπρα είπαν όχι. Άρα εγώ λέω ναι. Μπορεί να πεις όχι και στον Ιερώνυμο. Εγώ έλεγα όχι στους δανεισμούς από τις τράπεζες. Οι άλλοι έλεγαν ναι. Όχι έλεγα εγώ. Εγώ έλεγα όχι στα... ναι. Αυτούς με τους οποίους... Εγώ έλεγα όχι, πώς λέγανε στην Ολυμπιάδα όχι του 2004. Έλεγαν όχι στο ΝΑΤΟ η χθεσινή, έλεγαν όχι στα μνημόνια όλοι. Δεν ήταν, δεν είσαι στο ρόλο μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βρίζα τους πολιτικούς, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Βορείου Ελλάδος ήταν χθες μαζί. Γιατί κυνηγήθηκε μόνο ο Ζουράρης. Ας το πάρουμε και έτσι. Ναι. Που εγώ δεν είμαι με τη Γιούχα, έτσι. Ναι. Δεν ήταν όλοι αυτοί. Δεν ήταν το κατεστημένο. Ο άνθιμος τι είναι. Για να μην μπει στο μαγαζί, λες. Γιατί τον δέχτηκαν. Κοίταξε, ο άνθιμος είναι ευφυής άνθρωπος. Εθνικιστικό μέτρο. Ο άνθιμος είναι. Και στο κάτω-κάτω τι πέτυχε το συμβαίνει. Τελείωσε. Εγώ σου λέω τελείωσε. Ναι. Τι πέτυχε. Είναι διαπραγματευτικό χαρτί γιατί. Το ξαναπεί, η Μακεδονία. Η μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Οι Μακεδόνες, με την έννοια ότι αυτοπροσδιορίζονται άνθρωποι και πάνω από το σύνορά μας Μακεδόνες, δεν μπορεί να του το βγάλει με τρυμπουσόν από το μυαλό αυτό. Δεν είναι να τεινάξει το καπάκι. Και προφανώς παίζεται για τα πετρέλαια, για τη Μαρμίτα που λες. Μόνο για τα λεφτά είναι. Για το γεωπολιτικό παιχνίδι. Αυτό, ναι, αυτό είναι. Ναι. Ναι, μπαίνει σε σύγκριση τώρα το 92 με το 2018 για να γίνει τι. Και να είμαστε όλοι μια ωραία οικογένεια μέσα στο Νάτιο αύριο μεθαύριο. Και ποιος Βαρντάρς Καμπανόβινα που λέγατε.
χθες στα πάνω. Εγώ σου λέω Βαρντάρς Καμπανόβινα. Τι θα αλλάξει? Οι business δεν θα γίνονται. Τα καζίνο δεν θα υπάρχουν. Οι business δεν θα υπάρχουν. Η μαρμίτα είναι το θέμα. Γι' αυτό στα μπλόκα τώρα, στα μπλόκα. Εντάξει, τελείωσε η συλλαλητήριο. Εγώ δεν τσουβαλιάζω κανέναν. Προφανώς άφησε το στίγμα και η Χρυσή Αυγή. Έκαναν όλο το παιχνίδι του. Μακάρι να καταλάβει ο ελληνικός λαός και ειδικά τη Βορείου Ελλάδα. Άρα λε τώρα. Δεν είναι το διακύβευμα αυτό. Άρα λε, υπάρχουν τώρα κερδισμένοι και χαμένοι. Λε, ο Φραγκούλη κερδισμένο, Χρυσή Αυγή κερδισμένη, Εκκλησία χαμένη, Μίντια χαμένα. Ο Ιβάν λίγο κερδισμένο. Ο Ιβάν γιατί? Δεν είναι με Φραγκούλη κοντά, νομίζω. Ξέρω εγώ, δεν έχουν σχέσεις και τέτοια, αλλά εντάξει, αυτό είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας, αλλά θέλω να πω έστω ότι σώθηκε αυτό το ότι έβγαλε ανακοίνωση 4-5 μέρες πριν, πήρε point. Έφυγες, φιλιά Καρδιτσιώτη, για Παναθηναϊκό δεν μου είπες. Γεια σου Ζαχάρ, Λαϊκό Δικαστήριο, καλημέρα, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ δεν πήγα στο αλητήριο. Ναι. Ούτε στο προηγούμενο σε αυτό, το μετάνιωσα όμως. Ναι. Έπρεπε να πάω σε αυτό. Εκ των υστέρων το κατάλαβα. Έχεις κακά αντανακλαστικά, γιατί. Μπορείστε. Τα αντανακλαστικά σου είναι εσφαλμένα. Όχι, τα ναρκωτικά αυτά είναι. Πήγα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Προτίμησα το ναρκωτικό. Τα πόλων ΠΑΟΚ. Σ' άρεσε. Τρομερά, ήταν το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Ναι, καλό ήταν. Επίσης, αν μην υποθούν λίγο λοιπόν, πάω σε ανάλυση του παιχνιδιού, να πω πολλά συγχαρητήρια για το Μετρόπολης, που έκανε τον αγώνα για την, το συγχαρητήριο και ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Ανδρώνη, αυτόν τον low profile και πολύ ευφυή κύριο που το διοικεί. Μπράβο για τις γράμμες που έδωσε. Και αν θέλεις και αν δεν βαριέσαι, σε ένα πλήρω να κάνουμε ανάλυση έναν προς έναν παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Πρώτα, τερματοφύλακας, Πασχαλάκης. Πρέπει να πέστε με που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία ραπ. Εάν θυμάσαι και ο Σαράουξαστη, παγκοσμίως έναν τερματοφύλακα με τόσο μεγάλο ύψος σε συνδυασμό με εκρηκτικότητα. Με ελουροειδής ικανότητα. Ναι, 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 σωστό. Παγκοσμίως, δεν θα το κάνω. Έναν πες μου παγκοσμίας κλάσεως. Αν θυμάστε, ούτε ένα δεν υπάρχει. Μιλάω ύψος σε συνδυασμό με ελουροειδή. Με ελουροειδή, ναι, τώρα έκανε καλό τον box. Δεν υπάρχει τέτοιο στον κόσμο. Τον έχει κάνει καλό τον box. Πάμε παρακάτω. Ποιο υπήρξε? Βερίνια. Η καλύτερη μακράν μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Όσο και να προσπαθεί δράση να πει ότι δεν ήταν καλό και τώρα είναι καλό, πάντα ήταν ο καλύτερο παίκτη ο Βερίνια. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν κακό, αυτό ήταν ο καλύτερο κακό. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλό, αυτό είναι ο καλύτερο πολύ καλό. Επίση, Βαρέλα. Ένα από του καλύτερου στόπερ που έχουν περάσει ever η εικόνα που δείχνει τώρα, έτσι. Στην Ελλάδα. Σε σχέση με την εικόνα που δείχνει τώρα. Κρέσπο. Αξιόπιστος πολύ και αυτός. Πολύ καλός τεχνίτης όπως και ο Βαρέλα. Και εκεί πέρα υπάρχει. Ο Κρέσπος στον αέρα, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι λιπέστατος στον αέρα. Δεν πειράζει, δεν τα έχουν όλα. Ναι. Άμα έχω σε ένα μάτς μεγάλο τον Κρέσπο στον αέρα και τον Βιερίνια στον αέρα κακούς, 2-4 είμαι κακός στον αέρα. Στον αέρα το μάτς. Και άμα το εξάρι μου είναι κάτω από ένα 80 και το οχτάρι μου κάτω από ένα 80. Και εκεί έχω προβλέμα. Άμα τρέχουν όμω είναι καλά. Ναι, βλέπει τα καλά, τα στραβά δεν τα βλέπει. Ποια στραβά. Αυτή όμω το ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα τα δύο στόπερ αυτά που ξέρουν μπάλα και τα δύο. Πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ομάδα που να ξέρουν και τα δύο στόπερ μπάλα. Ξέρουν μπάλα και οι δύο. Πάμε στο δεξί μπακ. Δεν το Μάτο το παρατήρησε πώ έπαιξε. Ναι, αλλά θέλω να το ξεκουράσει κάποιο εκεί το Μάτο. Θα σου πω όμω θα ξεκουράσει. Εδώ κάνει ένα λάθο και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώ. Τόσο έμπειρο δεν το βλέπεις. Ποιο? Με τη μεταγραφή του Αζεβέδο. Ναι. Δεν πήρες για να ξεκουράσεις μόνο το Βιερίνη. Αλλά. Πήρες για να ξεκουράσεις και το Μάτο. Μάλλον ήρθε να ξεκουραστεί ο Αζεβέδο κάνα τρίμηνο εδώ πέρα. Εγώ αυτό που λέω. Άλλο αυτό. Λοιπόν, από την ώρα που θα φέξει ο Αζεβέδο και θες να ξεκουράσει το Μάτο, βάζει Βιερίνη δεξιά και τον Αζεβέδο αριστερά. Θα ξεκουράσει ο Βιερίνη, το βάζει θέση του Βιερίνη. Δηλαδή έχουμε τρεις παίκτες για δύο θέσεις. Ναι. Και τον Αζεβέδο ξεκουράζεις. Και το Μάτος εξίσου με ναι, το Βιερίνια. Ναι, εξίσου. Ναι. Αυτό το λες, μην μπερδεύεσαι. Επίσης, υπάρχει ένα κρυφός δεξιμπακ, το οποίο το ρίξει στα σκαριά, στο λέω να το ξέρεις. Μόνο που το βλέπω, δεν μπορεί να το βλέπει ο προπονητής, είτε το κέρδος για φορά, το Λιμιό. Ο οποίος είναι απίστευτος ανασταλτικός. Σε πιάνει από το Σβέρκο σε τελείωση. Μπάνκο Λιμιός. Καλή ιδέα, εμένα μου αρέσει. Όταν θα έρθει η ώρα. Καλή ιδέα είναι.
Όταν θα τον είδε πω βερκώνει τον αντίπαλο να μαρκάρει. Τρέχει πολύ, δεν κουράζεται. Έχει πνευμόνι μεγάλο. Μπορεί να παίξει. Πηδάει. Θα το βάλει. Πάνω να πάρ το τηλέφωνο να μάθει. Πηδάει. Ποιο. Ο Λιμιός πηδάει. Αέρα εννοώ. Και ο Βερίνια και ο Λιμιός πηδάει. Φυσικά δεν είναι αυτό. Όχι, με τον Πάτο δεν παίζει καμιά σχέση. Λέμε τώρα σε περίπτωση που έχουμε θέμα. Πάρ το γρήγορα τα υπόλοιπα. Ωραία, ωραία. Πάμε λίγο στον Τσίμηρο. Παιδιά, ιδιαίτερη μια στον Τσίμηρο. Ο άνθρωπο έχει εκπληκτικά στα τελευταία παιχνίδια. Απίστευτο μπαλιέ, απίστευτο τρέξιμο, τρίπλα τα πάντα. Είναι σχεδόν τέλειο. Μαωρίτσιο, γιατί τον είπε καλό. Εκτό του ότι το μόνο που ξέρει να κρατάει ρυθμό λιγάκι, από εκεί και πέρα οι μπαλιέ είναι πάντα προ τα πίσω. Είναι αδιάφορο στο παιχνίδι του. Δεν βάζει το πόδι στη φωτιά και έχουμε δώσει 1,5 εκατομμύριο για αυτόνα. Δεν μιλάμε για παίκτη που είδα 300 χιλιάρια να πω καλό είναι. Πέλκα! Εντάξει, καταπληκτικό το παιδί, αυτό πάει τέτοιο. Ο Μαυράκο μα. Ανέλπιστο. Ανέβη. Επίση, ο αυτό, ο Πρίγιοβιτ. Δυστυχώ, όσο φιλότιμο και να είναι, δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει. Το μεγάλο. Μ' ακούτε? Το μεγάλο του ελάττωμα είναι δεν έχει ένα προς ένα. Δεν μπορεί να περάσει παίχτη. Δεν είναι δυνατόν να θες την παλιά να βγει μόνο σου για να βάλει τον γκολ. Επιτέλους πρέπει να κάνει και μια τρίπλα για να το βάλει. Έφυγες! Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Έφυγες. Ωραίος. Θες εσύ σέντερφορ στον ΠΑΟΚ να έχει και ένα μέναν και καλή εκτέλεση. Πρέπει να τον πληρώσεις. Πρέπει να πάρεις 5 εκατομμύρια. Σουκουράζει ο Ζεβέδο του Βιερίνια τώρα. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Βαγγέλης Κοζάνη. Κοζάνη. Πολύ σπάνια παίρνω. Καταρχήν ευχαριστώ για την συντροφιά που προσφέρετε. Πάρα πολύ καλή. Παρακαλούμε. Υποχρέωσή μας. Όχι υποχρέωση, εντάξει. Ένα σαν παράπονο, ρε παιδί μου, και σαν έτσι. Ναι, πες το. Αυτό με τα μπλόκα με τους αγρότες. Ναι, φίλε, ναι. Το κακό παραπήγε πάρα πολύ. Δηλαδή. Απαράδεκτη με αλφα κεφαλαίο. Ναι. Ταλαιπωρούν όλο το κράτος επειδή το παίζουν τζάμπα μάγκες. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Κλείνουν με το έτσι θέλω τους δρόμους. Ναι. Και οποιοδήποτε θέλει να πάει οπουδήποτε με το τζαμπουκά μόνο κλείνει το δρόμο. Για ποιο λόγο, εγώ τι φταίω. Ναι. Εγώ τι φταίω. Έχεις δίκιο. Εσύ τι φταίς. Και υπάρχουν παραδείγματα από φίλους που δεν άφησαν ούτε ανθρώπους άρρωστους. Ναι. Με χημειοθεραπείες και τέτοια. Ναι. Απαράδεκτη με αλφα κεφαλαίο να βγουν και αυτοί στη μαρμίτα όπως η Εκκλησία. Ναι. Και να δούμε πόσο τη εκατό του κόσμου θα τους ψηφίσει ένοχους ή αθώους. Θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Ωραίος. Αυτά τα λίγα, ξαναευχαριστώ πολύ. Τρομερή κοπή και με τον κόκκινο. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να που η μαρμίτα. Έρχεται ο κόσμος και πάει στα κοινωνικά θέματα και στα κοινωνικά τι θέματα. Τι να κάνει ο κόσμος, να εκφραστεί. Καλημέρα, θα ανέβει η μαρμίτα. Φέτος είναι η πρώτη της χρονιά. Ναι. Καλημέρα. Λαϊκό δικαστήριο. Δεν πειράζει, το ίδιο παίζει. Καλημέρα, ναι. Λαϊκών δικαστήριων. Ναι. Είναι πρώτες εκπομπές. Ναι, εγώ μιλάω. Είναι λίγο. Ορίστε, κύριε Νέα. Ναι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Στέφανε, γεια σου Μιχάλη. Ο Κόνδωρας είναι αυτός, ο Γιπαετός, δεν είναι ο Μιχάλης. Ναι, εδώ. Είμαι ο Γιώργος από Γερμανία στο γυμναστήριο που σου είχα πάρει πριν από κανένα δύο εβδομάδες, Κώστα, που δεν κλείνει ποτέ το γυμναστήριο, ναι. Αν θυμάσαι. Την επιχείρηση, ναι, την επιχείρηση αυτή. Ναι, είχα μιλήσει και για σένα και την ημέρα, Στέφανε, έλειπες, δεν ξέρω αν άκουγα. Σ' άκουγα την εκπομπή. Ήταν ακροατής. Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή, δεν ξέρω, υπάρχουν σελίδες στο Facebook πολλές Κωστής Ραπτόπουλος. Υπάρχει μία, Στέφανε, ναι. Κωστής Ραπτόπουλος Official Page, Fans. Ναι. Κωστής Ραπτόπουλος Fans. Ναι. Σε εκείνη την Παρασκευή, ναι. Είχε ένα βίντεο κλιπ, ναι. Για τη λατρεμένη σου την Ιωάννα Τούνη. Ναι. Πώς πρέπει, λέει, να είναι ο άντρας για να με κατακτήσει. Βέβαια. Και γράφω από κάτω, δεν ξέρω αν τα διάβασες. Όχι, λέει, ένα μισή χιλιάρικο το μήνα, λέει, πρέπει να παίρνει ο άντρας μου περίπου. Ένα μισή χιλιάρικο την ώρα τρώει αυτή στα χόντος, ρε φίλε. Πώς θα παίρνει ένα μισή χιλιάρικο το μήνα. Και έγραψα εγώ από κάτω, Στέφανε, τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Παρασκευή. Ναι. Ναι, ναι. Τι λοιπόν... να περιμένεις από εκεί. Κώστα, να σου πω μια ιστορία τώρα, θέλω να το ελαφρύνω λίγο από... Ελάφρυνε το. Από το μακεδονικό και αυτά. Μπράβο. Έρχεται, επειδή ξέρω σ' αρέσουν εσένα αυτά, είσαι, ξέρω εγώ, είναι το είδωλό σου. Όχι, ίδαλμα έχω, μπερδεύω εδώ γερμανικά με ελληνικά λίγο, παιδί, δεν ξέρω καλά. Δεν πειράζει, ελληνικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι. National Mannschaft, έτσι πες εσύ. Ναι. Έρχεται, Κώστα, που λες, έρχεται τελευταία εβδομάδα ένας γέρος. Τώρα, εγώ τον έκοβα 75-80 χρονών στο γυμναστήριο. Ναι. Μου λέει, έκανα, λέει, μια πρώτη προπόνηση, έτσι δοκιμή κάνουμε δωρεάν, επιτρέπει το γυμναστήριο να κάνεις μια προπόνηση. Ναι. Μου λέει, μ' άρεσε, λέει, πολύ,
Θέλω, λέει, να κάνω συμβόλαιο, να γραφτώ. Ωραία. Του λέω, κοιτάξτε, λέω, κύριε, επειδή τα κομπιούτερ είχαν πρόβλημα εκεί την εβδομάδα, αν δεν σας πειράζει πολύ, λέω, πάρτε κάποιον σπίτι να σας βοηθήσει και να κλείσετε το συμβόλαιο να το κάνετε μέσω ίντερνετ. Ναι. Και να έρθετε, του λέω, με έναν αριθμό θα σας δώσει στο τέλος και να πάρετε εδώ την κάρτα σας και ωραία. Με κοιτάει και μου λέει, εγώ λέει, δεν χρειάζομαι κανέναν, λέει, να βοηθήσει για να το κάνω στο ίντερνετ. Ναι. Του λέω, με συγχωρείτε πολύ, λέω, συνήθως λέω άνθρωποι της ηλικίας, ας μου λέει, εντάξει, λέει, δεν σε παρεξηγώ, θα ξανάρθω. Έρχεται μετά από τρεις μέρες. Και μου λέει, τι γίνεται, λέει, σε περίπτωση που το έκανα, λέει, το συμβόλαιο, τι γίνεται σε περίπτωση που θα αρρωστήσω, θα κάνω, λέω, κάνε ένα γράμμα να σου γράψει ένας γιατρός, σταματάς το συμβόλαιο αμέσως. Μου λέει, ωραία, το κάνουμε, λέει. Ήμουνα, λέει, πολύ θαραλέος, λέει, και έκανα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Του λέω, τι εννοείται. Μου λέει, είμαι 95 χρονών. Ο Θεέ μου. Του λέω, ορίστε, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Μου έδειξε ταυτότητά του, κάναμε το συμβόλαιο, όλα καλά. Το 22 γεννηθείς. Και φαινότανε πόσο. 80, 75 τον έκοβα εγώ. Του λέω, πώς γίνεται, λέω, όταν τελείωσε την προπόνησή του, έκανε όλες τις ασκήσεις, δηλαδή τα όργανα που τον έβλεπα εγώ, όλα σωστά. Δεν ρώτησε ούτε βοήθεια, τίποτε. Τι σου είπε. Ναι, όταν φεύγει, λοιπόν, του λέω, να σας ρωτήσω λίγο. Το μυστικό που είσαι και δεν πέθανες, ναι, πες το με λίγα λόγια, ναι. Ναι, του λέω, πώς καταφέρατε, λέω, και είστε τόσο υγιείς, ξέρω, στην ηλικία. Μέχρι, λέει, πριν από 2 χρόνια δούλευα και πήγαινα στη δουλειά μου κάθε μέρα με τα πόδια, μου περιέγραψε το δρόμο. Μισή ώρα, 3/4 κάνεις αυτό. Εγώ κάνω να το πω με τα πόδια. Την ερώτηση δεν έκανες. Από τα 55 χείρους θα είναι αυτός. Γι' αυτό είσαι τόσο. Του ζαλίζει η γυναίκα του τα μέζεα. Δεν το ξέρω. Ρώτα τον την άλλη φορά και πάρε με τηλέφωνο. Το ρώτησες τι έτρωγε, τι έπινε, τι πίδαγε. Το ρώτησες. Αυτό σωστό. Καληνύχτα. Με εκείνο το κορδόνα. Αναξεταστέως μένεις. Σεπτέμβριο θα πούμε. Δεξιά στο πούλμαν το παππού, σίγουρα. Το ρώτησες αν κάθισε στο πούλμαν δεξιά σαν χείρος να πάει το φέρετρο με την γριά μπροστά. Δεν τα ρώτησες. Καλημέρα. Αυτά ρωτάνε. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδί. Από Κορδελιό τηλεφώνω. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ανεψιό του Νεϊμάρ. Έλα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τακτική για το μάτς του Απόλλωνα. Κουρδελιό και τακτική. Λέγε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις γραμμές του ΠΑΟΚ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά οι γραμμές. Ο Ρουμάνος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην άποψη, την τακτική άποψη, έτσι. Και σε αυτή, ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι της τακτικής έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και ο Βιερίνια και ο ΜΑΚ. Ο ΜΑΚ που βοήθησε, ρε φίλο, ο ΜΑΚ. Ο ΜΑΚ δίνει το πλάτος έτσι ώστε ο Βιερίνια να κάνει τις μπούκες. Ρε φίλε, πέρασαν 5 μήνες για να κάνει το πλάτος ο Βιερίνια, να πούμε, και ο ο Βιερίνια δεν είχε καθόλου ρυθμό, όπως δεν έχει ρυθμό και ο Μυραλάς, έτσι. Για περιμένουμε το Μυραλάς τώρα κάνα τετράμινο να βρει ρυθμό. Ο Μυραλάς θα βρει ρυθμό. Πότε? Και θα βρει ρυθμό, όταν θα βρει ρυθμό θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Ναι. Δεν το βλέπω να βρίσκει. Καλά, καλά. Ο Μυραλάς μέσα Μαρτίου θα είναι φορμαρισμένος. Πιο νωρίς. Αφού θα χάσει την Τούμπα το. Πιο νωρίς. Ο ΜΑΚ. 10 Φεβρουαρίου ο Μυραλάς είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν τον είδες, Ραπτόπουλε. Ναι. Έχει χάσει ο ΜΑΚ. Έχει χάσει κάποια κιλά παραπάνησια που είχε. Δεν έπρεπε να χάσει. Τόσο μάγρα που δεν έχασε. Εγώ δεν είδα κανένα να χάσει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Μπορείς να το δεις και από τα σπριν του. Λαϊκό δικαστήριο. Και από τα σπριν του. Νομίζω ότι σε τακτική η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ κοντά οι γραμμές της. Και οι αντεπιθέσεις που τρώει δεν μπαίνει ο αντίπαλος με την μπάλα στα δίχτυα. Δεν απειλείται ο ΠΑΟΚ γιατί. Έβγαλε το σκατοδοχείο. Δεν είναι πολύ περίεργο. Έβγαλε το σκατοδοχείο. Έβγαλε το σκατοδοχείο τον Γκάνια. Τελειώσαμε. Έβγαλε το Σάκοφ τον Αργό. 2. Δεν βάζει Μαλεζά Βαρέλα, βάζει Κρέσπο Μαλεζά. Ή Κρέσπο Βαρέλα. Βαρέλα Κρέσπο. Ταιριάζει καλύτερα. Έχει αριστερό μπακ. Τον έφαγε το Λέο Βασ. Βάζει το Βιερίνια σαν μπακ. Χαμηλά, πολύ καλό. Χαμηλά. Ψηλά δεν κάνει. Έτσι. Ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στο εξάρι στον ΠΑΟΚ. Μεγάλο. Κοίταξε να δεις. Άμα είναι να έχω εξάρι τον Γκάνια, καλύτερα μην έχω καθόλου εξάρι και να έχω 2 οχτάρια. Πιστεύεις ότι σαν ψευτοεξάρι τον Τζίμιροτ, με τον Τζίμιροτ μπορεί να βγει χρονιά? Δεν θα σκάσει. Για να πάει ο ΠΑΟΚ στα αμυντικά χαφ καλά, πρέπει να είναι σε καλή φόρμα και τα 2 οχτάρια ανασταλτικά. Να έχουν φόρμα. Εντάξει.
Ο Μαουρίτσιο δεν έχει καθόλου φόρμα. Είναι μετά τον τραυματισμό του σκιά του πραγματικού του εαυτού. Δεν ξέρω πότε θα φορμαριστεί. Φταίει που δεν έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Ναι. Και φαίνεται τώρα, δηλαδή μετά τον Ιανουάριο, οι παίκτες που δεν έχουν κάνει καλή προετοιμασία σκάνε. Ναι. Φαίνεται ο Μαουρίτσιο σκασμένος. Δεν ξέρω αν ο Σάχοφ μπορεί να τον αντικαταστήσει. Δεν μ' αρέσει ο Σάχοφ. Δεν μ' αρέσει ο Αϊντάρεβιτς. Δεν μ' αρέσουν ούτε ο Κατούρη μπορεί. Στα Γιάννενα δεν θα βάζει Σάχοφ. Όχι. Γιατί να τον βάλω τον Σάχοφ στα Γιάννενα. Γιατί. Τα Γιάννενα είναι γρήγορη ομάδα. Ξύλο στα Γιάννενα. Τι θα πας να πει. Σιγά, πα ξύλο στα Γιάννενα. Πώς πήρε ο Ίβιτς το διπλό πέρυσι. Πέρσι. Τι έπαιξε ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς έπαιξε και πήρε το διπλό στα Γιάννενα. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω εξωαγωνιστικά τι έγινε με το Χριστό Βασίλη, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα να ξέρω εγώ κάτι τώρα που δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Ίβιτς πήρε το διπλό στα Γιάννενα. Εντάξει, θέλω να σου πω την ομάδα πώς την έστησε και πήρε δεν το. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ τέτοιο ΠΑΟΚ στα χαφ. Με Σάκοφ και Κάνιας. Η αισθητική... Σε ειδικές αποστολές, ναι. Ο Σάκοφ είναι μια χαρά. Τι... Επίσης, ο Σάκοφ μια έχει ειδική, το goal, έτσι. Μια ειδική αποστολή, πες μου. Ο Σάκοφ δεν αλλάγει. Σου δίνει και σου δίνει. Κλείνει και σαν τρίτο στόπερ. Είναι δίνει, πολύ καλό στον αέρα. Στο 3-0 αλλαγή είναι. Αυτή είναι ο Σάκοφ. Αυτό μπορεί να σου δώσει. Τίποτα άλλο. Ο Σάκοφ, εάν παίξει σε μάτς το οποίο ας πούμε είναι κίνδυνος να παίξεις με διάδα και να βάλεις εξάρι το Σάχοφ, να παίξεις και με δυο οχτάρια ας πούμε. Στην Τζιόλι θες να το πει. Ναι. Άστο, πολύ αργή. Δεν. Τι είναι το Τζιόλι τώρα. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτοί οι τύποι να πούμε. Οι Αϊντάρεβιτς αυτοί. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν σ' αρέσουν αυτοί οι τύποι, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως βλέπεις η Μπαρτσελόνα, ο Βαλβέρδε έχει τον Μπουσκέτς σαν εξάρι. Έναν. Ο Μπουσκέτς είναι αργός. Ναι. Ναι, χρειάζονται αυτοί οι παίχτες στον ποδόσφαιρο. Μπροστά στον άλλον πύραυλος. Γιατί θες να τους φας. Γιατί είναι ανέκρηκτος, πρώτον. Η τεχνική του δεν είναι τόσο καλή για τόσο. Οι τοποθετήσεις του στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι και οι καλύτερες. Τόσο πνευματική υπεροχή δεν έχει για να του, χαρα... του συγχωρήσω την αργότητα. Έκανε το καλύτερο του πινκ με τον Ίβιτς και μετά τελείωσε. Δεν ξέρω, εγώ τον πιστεύω το Σάκοφ. Έχει πολύ καλές μεταβιβάσεις. Δηλαδή, αν δεις τα στατιστικά του μέσα στον αγώνα, δεν κάνει εύκολα το λάθος. Απλά δεν έχει την κάθε την πάση. Εγώ το Σάκοφ μόνο στο όπερ θα τον έβαζα, πουθενά άλλο. Να παίξει. Στο όπερ, όχι, δεν νομίζω. Είναι πολύ αργός. Είναι πολύ αργός για στόπερ. Τότε πώς θα τον βάλεις χάφ αφού είναι αργός. Χαφ εξάρι μπορεί να παίξει. Δίπλα σε, να έχει και δίπλα του ένα γρήγορο. Δεν μπορεί να γραφεί, λέει, ο Κάνιας, ας πούμε. Σε ειδική αποστολή, ας πούμε, για παράδειγμα. Πού να τον βάλεις. Να πιάσει το Φορτούνι. Να πιάσει το Φορτούνι. Ο Κάνιας. Ναι. 10 εκατομμύρια την άλλη μέρα ο Φορτούνις, μεταγραφή. Όχι, να σου πω κάτι. Ο Κάνιας είναι σκύλος. Μπορεί να πιάσει το Φορτούνι. Ο Κάνιας είναι σκύλος. Ο Κάτσε μπορεί να πιάσει το Φορτούνι. Ο Τσίμιρατ όμως δεν μπορεί να πιάσει. Ο Κάτσε, ναι, ο Κάνιας που κολλάει. Θέλω να σου πω ότι είναι παίχτης για ειδική αποστολή και ο Κάνιας. Και ο Σάκοφ. Για ειδική αποστολή σε κάθε από ταβέρνα είναι όλα αυτή που μου λες ο Κάνιας. Δεν υπάρχει. Εντάξει, νομίζω ότι είστε υπερβολικοί. Αυτό βλέπω. Με αυτά τα λεφτά που ξοδεύει ο ΠΑΟΚ για να φέρει το Σάκοφ με 800 χιλιάρια και τον Κάνιας με 600, εγώ σου φέρω. Δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά, συμφωνώ. Δεν αξίζουν. Υπάρχει υπεραξία. Δεν αξίζουν. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται τέτοιοι παίχτες σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Ναι, θα σου πω που χρειάζεται. Κερδίζω 1-0 τον Ολυμπιακό. Και μου πετάει δεύτερο center for. Ωραία. Και παίζει και με το Φορτούνι ρίσκο. Εκεί θέλω στον αέρα το Σάκοφ 1/4 και τον Κάνιας κοντά στο Φορτούνι. Έρχεσαι στα λόγια μου. Ναι, έρχεσαι στα λόγια μου. Ναι, αλλά όχι. Όχι όμως, την ομάδα. Όχι όμως να στηρίξω το παιχνίδι μου σε αυτούς. Στις συνθήκες. Όχι, όχι. Σαν δεύτερο ρόλο. Σαν δεύτερο ρόλο. Δεύτερη και τρίτη αλλαγή. Είναι μάλιστα. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η παίχτωση. Στο τέταρτο που μένει. Ναι, σε αυτό ναι, δεν διαφωνώ. Ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και στον τελικό κυπέλλου, ποιος νομίζει ότι έκανε τη βρώμικη δουλειά με Σιμώνης και Γιώχανσον. Τα είδα. Και εκεί είσαι τυχερός που ο Σιμώνης και ο Γιώχανσον και οι δύο μαζί κάναν το χειρότερο τους παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν κάναν το χειρότερο τους παιχνίδι χειρότερο. Με την ΑΕΚ. Απλά σκάσανε, Ραπτόπουλε. Τι ξέρω. Τι κάνανε. Εγώ είδα δύο αμυντικά χαφ στην ΑΕΚ για κλάματα εκείνη τη μέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευχαριστώ. Ωραία μιλήσατε. Καλά τα είπε αυτός. Ωραία τα είπε. Καλημέρα. Κορδελιά. Έλα. Εγώ είμαι. Πάτα δυνατά. Εσύ είσαι, ναι. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα.
Εκεί στο φίλο μου το Φωτιάδη θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εδώ, ναι. Περιμένει τόση ώρα κάποιον να το ρωτήσει. Έλα, πες το. Έμα ο ένας για το πάω. Ναι ρε φίλε, και εγώ το είπα να πούμε. Φτάνει τόσο, φτάνει. Στο συλλαλητήριο. Πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, εγώ είμαι 26 χρονών και πάω σε ένα μπαρ, παιδί μου. Και κοιτάω έτσι μια μιλφάρα, ρε παιδί μου, στο μπαρ. Κατάλαβα. 43 εκεί πάνω. Εκεί. Και πλάσμισε το. Με βάλε, δώσε, ναι. Αυτό. Και θέλω να πάω να την πέσω, ρε παιδί μου. Ναι. Και κολλάω στον μπλα μπλα. Ναι. Φτού σου ανώμαλε, πας με γυναίκες. Τ' άκουσες στην οικογένεια. Και επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ο Φωτιάδης το έχει, ρε παιδί μου, το κατέχει. Το έχει, εγώ ήμουν live, το βλέπα. Θέλω έτσι να με δώσει λίγο τα φώτα τώρα, παιδί μου, για να πάρω κι εγώ λίγο μπρος. Γιατί τόσο καιρό να πούμε, από τα αυτιά με βγαίνει. Ας το πάνω μας. Λοιπόν, ας τα σάλια Φωτιάδη και εξηγήσου στο λαό που θέλει πληροφορίες τώρα. Δεν γίνεται, όχι. Φύγε από την εκπομπή τότε, φύγε. Ξαφανίσου. Δεν σε ξαναπέμπει μαζί. Όχι. Και εγώ δεν ξέχασα καλά τώρα. Δηλαδή, 26 χρονών νέο παιδί θέλει να μάθει πληροφορίες από έμπειρους. Άιντε, τελείωνε, Φωτιάδη. Δεν κάθομαι να πω πράγματα. Φωτιάδη, είναι η τελευταία σου εκπομπή εδώ. Αλλιώς. Αν κάθεσαι να πεις, δεν σε ο ΑΕΒ, τέλος. Μπλάκα μου τώρα, τι. Δεν θα καθίσω να πω. Τέλειο. Τι είπα, τι έκανα σήμερα στο λαϊκό δικαστήριο με την κοπέλα. Δεν είπαμε να πεις το τρόπο, ρε. Όχι, δεν θα καθίσω. Όχι, δεν θα μας καθίσει. Όχι, άκου λίγο. Θέλω να με πεις τι να κάνω εγώ, καταλαβες. Εσύ αμέσως θες να άλλο λέει, δεν λέει για σένα, γι' αυτό λέει. Εντάξει, σωστό. Ναι, συμβουλή θέλει. Τι συμβουλή, συμβουλή είναι να καθίσεις να μιλήσεις, να πιεις, να συζητήσεις. Πώς ξεκινάω δηλαδή, ρε παιδί μου, τη συζήτηση. Άσε τώρα, δεν θα να πούμε και να αλλάζει το μα γίνα ανάποδα. Θα σου πω κάτι. Κοίταξε τώρα, εσύ τώρα θα το πας αλλού τώρα και πώς και τι και θα το πάρουμε στα ψηλά τώρα. Α, δεν θέλω τώρα. Άστο. Δεν θέλω. Ναι, τι να τι πω, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί εγώ, άμα πω τώρα πράγματα, θα το πάρω ψηλά και θα λένε μετά να Φωτιάδης, να και ξαναπες μας, ξέρω εγώ, όπως είχα έναν που πήγε στα Σέρας, τι έκανες με τη βροχή. Άστο, ρε φίλε. Κάτι δεν λαβες. Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, περίμενε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, αν πα και δει μια μιλφάρα, α πούμε, πόσο χρονών ωραία και φοράει ένα κολάν, θα την πει το εξή απλό πράγμα. Αυτό το κολάν σε κάνει πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, θα την πει. Έτσι. Και ξεκινά την κουβέντα. Κατάλαβε. Ναι. Έτσι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Σε ένα ζάχαρο. Μια ερώτηση. Σημαίνει να σου κάνω ρεφιλέ. Ναι. Έτσι, προθέσει την Κυριακή, άκουγα έτσι τον Αφλάμα. Ναι. Και είπα ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, τη συλλαλητήριο, δεν είναι τη αισθητική του δηλαδή. Ναι, η αισθητική του συλλαλητήριου δεν τον αναφέρει. Κάτσε ρε φίλε. Γιατί έχασα τον ύπνο μου εγώ και τον βράδυ, κατάλαβε τώρα. Πήγε τόσο κόσμο και δηλαδή τι δεν έχει αισθητική. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το να γλύφω μασχάλε ή να γλύφω ποδαρούσε να πούμε είναι αισθητική. Είναι μια σεξουαλική φαντασία. Γλύφω πατουσάκια. Ναι, ρε φίλε, αλλά μην το μειώνει να πούμε, κατάλαβε. Δηλαδή. Ποιο είναι η αισθητική, το gay pride, ας πούμε. Ρε φίλε, αυτός δεν γουστάρει την αισθητική του συλλαλητήριου. Δεν πρέπει να το πει. Ο Μπράιαν Κλάφκο τι. Για να λέγε. Το πει, εννοεί τη δημοκρατία, έχουμε ρε φίλε, αλλά μην μειώνει του άλλου όμω, κατάλαβε. Δεν μείωσε κανέναν. Λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει η αισθητική του συλλαλητηρίου αυτού. Εντάξει, δεν το είπε έτσι, πήρε και ένα υφάκι να πούμε, όπως πήρε το αντιπάω τσίδικο το υφάκι, τέτοιο πήρε τέλος πάντων. Ναι, έχει το ρόλο του. Εντάξει, παιδιά. Γεια σου, άρε Μιχάλη, δεν βοηθά στο νέο κόσμο του. Τα νέα παιδιά θέλουν τις ιδέες σου, τις απόψεις σου. Καλά εξηγέσαι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Είναι η τελευταία σου. Τελείωσε. Κώστας, ο ταφεντικό μίλησε. Κόβεσαι γιατί είσαι μυστικοπαθής. Έλα, φίλε. Τι μυστικοπαθής, δηλαδή. Καθίσω τώρα να λέω τώρα τι έκανα. Την τακτική, τι, ρε φίλε. Πώς και τι. Όχι, να του πει, ρε παιδί. Όχι, δεν θέλω να λέω πράγματα, δηλαδή. Γιατί άμα το πω, πώς και τι, θα το πάρω ψηλά. Δεν είναι όπως είχε κάνει ένα στη Μαρμίτα, δεν είχε πει. Τι είπε. Ρε Φωτιάδη, πέρατε τι έγινε στα Σέρας. Ναι. Τι να το καθίσω εγώ. Ξαναπήραν. Τώρα δεν καθίσω να. Μια φορά του κάναμε, του ξαναείπαμε. Δεν θέλω. Βαρύ σε βλέπω, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Βάζει μυαλό, δεν μ' αρέσει. Βαρύ. Δεν είναι βαρύ, ρε Κώστα. Σε θέλουμε αέρινο, ρε φίλε. Δεν θέλω τώρα. Αφράτο, ωραίο. Όπως με το. Η κοπέλα που ήταν στο λαϊκό δικαστήριο, δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τι έκανα και πώς και τι. Δεν θέλω. Καλησπέρα σε τον επόμενο ακροατή, άντε περιμένει. Κλείσε το ράδιο, φίλε. Κλείσε το ράδιο. Ναι. Καλησπέρα, με ακούτε, ναι. Σ' ακούμε, ναι. Να σας πω την γνώμη πώς θα αντιπέσετε μια μιλφάρα, όπως είπε ο άλλος ο κύριος. Γεια, βοήθα. Αυτό ο κύριος είναι ο Μεσίτης ή όχι. Όχι. Ο Μεσίτης είναι ο Φωτιάδης. Που είναι μαζί τώρα και ο κύριος ή όχι. Ναι, παρά του Μεσίτη, Μεσίτη είναι ο κύριος Φωτιάδης, ο Κόνδωρας. Ο καρδιοκατακτητής. Ο Κονέ, όχι ο Παναγής Κονέ της ΑΕΚ. Λέγε, φίλε, κοιλιά μας κάνεις, λέγε. Για την παίξτε, ναι, να βάλω πέμπτη όπως λέει γρήγορα. Πάρε, ναι. Πέρι το καγκέν, το κλειδί, το οποίο πάνω στο μπαρ. Έτσι και 2-3
Τζόνι, όπως πίνει ο κόκκινος, ναι. Είσαι ψιλοφτιαγμένος λίγο. Ναι. Πες, έλα, σε πάω στο γιάμο, να δω το τραπεζάκι, μπουζουκάκια. Ναι. Την πάση μετά είσαι ένα ξενοδοχείο, δεν τελείωσε. Για πώς. Λογιστικά βγάλτα όλα αυτά. Πώς? Λογιστικά βγάλτα, τρία ποτάκια είναι 20 ευρώ. Όχι, τρία ποτά πίνεις εσύ για να γίνεις φτιαγμένος. Ένα κοσάρι. Ναι. Γεράς και ένα σπινάκι και ένα τέτοιο. Ναι. Τι λες όπως εσύ είπες, έχεις ωραίο προσωπάκι. Το κολλάνε σε κανένα ωραίο πρόσωπο, ναι. Αν μπράβο, δεν απέρευνε στα πάνω της. Ναι. Σκάς το κλειδί το καλοκαίρι, πάμε μωρό μου κανένα λοιπόν, κανένα τέτοιο, πάμε κανένα βόλτα. Τι είπα, τι είπε, λεφτά, αυτό σε λέει. Ναι. Τσου, τη ρίχνει. Το καγέν υπάρχει όμως. Το νοικιασμένο του καναφίλου, δεν είναι το κόρδεμα. Πα και στο κιάμο μετά. Εσύ έχεις φίλους. Ναι, να το παίξεις, ότι είσαι. Πας και στον κιάμο. Εσύ πας στον κιάμο και έχεις πολλούς φίλους που έχουν καγέν, έτσι. Ναι. Ναι. Δηλαδή ένα 400 μου λες τώρα σε χαρτούρα, υπόθεση. Τόσο, ναι, ναι. Ναι, 400 ευρώ. Και άμα είναι 400 ευρώ, γιατί να πας με τη μιλφάρα και να πας με μια πιτσιρίκα, ρε φίλε. Η μιλφάρα είναι στις δύο πιτσιρίκες. 20-40. Την καλύτερη βιζού δεν παίρνεις, ρε. Οι μιλφάρες είναι όσες δεν μπορείτε να πηδήξετε μικρές, λέτε μας αρέσουν οι μιλφάρες. Καληνύχτα, φίλε. Αναξεταστέως, Σεπτέμβριο. Κόβεσαι και πληρώνεις διπλό παράβολο για μένα. 4 εκατοστάρια ιστορία. Επόμενος. Για να έλα, αηδίες τώρα. Πάμε, ναι. Έλα, ορίστε. Φίλε, εδώ. Ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, Εμπειρε, πες τα μας. Έλα, Εμπειρε, λέγε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Εσύ με την ναι, η μάνα του Χωσέ δεν έκλαψε ποτέ. Ποτέ, ναι. Χωσέ με την ορτή. Έτσι να τους λέμε και πώς χώνει ο Χωσέ. Ας φάνε χιλάωπιτες να μάθουν. Έτσι μάθαμε κι εμείς. Άμα δεν παζώσεις δεν χτίζεις. Γεια σου. Λοιπόν, για το συλλαλητήριο θέλω να πω, πέθανε πολλές μάσκες εχθές. Μάσκες. Ναι, βέβαια. Πες τις μία. Κανάλια, μίντια, δήμαρχοι Θεσσαλονίκης. Και ΣΥΑΕΒΕ και δεν συμμαζεύεται. Και δεν μου λες ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ποιος θα είναι δηλαδή. Αυτό είναι, θα βρείτε ένα σοβαρό εκεί πέρα ρε παιδιά. Γραπτόπουλος. Βρήκαμε έναν βγήκε κλέφτης. Ο άλλος... για μπράβο. Ο άλλος βγήκε. Πες τώρα άμα βάλει αυτός ο Γραπτόπουλος βγαίνει για δήμαρχος. Άνετα. Άνετα, ε. Άνετα. Τι γέλιο θα ρίξει. Εγώ σε λέω το εξής. Εάν βάλει, ρε παιδί μου, άλλος υποψήφιος, τον τρώει το δικό μας. Εσύ θα βάλεις. Όποιος και να βάλει, τον τρώει αυτόν τώρα. Λες. Ναι, έχει αλλάξει λίγο το δεδομένο. Έχει φθαρεί, ε. Βέβαια, εντάξει. Τώρα. Φθαρεί. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις δήμαρχο Ραπτόπουλο και διευθυντή δημόσιας διοίκησης Κόκκινο. Θα του δώσει αρμοδιότητα τώρα. Κοίταξε, το Κόκκινο δεν τον έχω πολύ ακούσει. Μια εκπομπή έχω ακούσει δύο. Έχω εντάξει. Μια προμήθεια, μην βρωμήσεις. Ο Ραπτόπουλος έχει τη γλώσσα της πιάτσας, οπότε θα πετύχει. Εγώ πιστεύω θα βγει άνετα. Θα τα θάψουμε. Εγώ το πιστεύω και εδώ. Και εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Αν θέλει να πάει. Άμα θέλει, έχει βγει. Εγώ πιστεύω άνετα. Άμα θέλει. Ναι. Άμα θέλει, να μιλήσουμε λίγο για ΠΑΟΚ. Μπέλα, πες. Ένα εξάρι με πνευμόνι δεν υπάρχει σε όλο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, πέντε, αλλά δεν πήρε κανένα. Αυτό δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε. Πέντε υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο αυτό λείπει. Ναι. Και είναι και φθηνά, έτσι. Αν θέλουν τον Κάτσε, γιατί βλέπω ότι δεν το θέλουν, πάρτε ένα πνευμόνι να τρέχει. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή, τι, εντάξει, μπορεί να άμυνα τη βολεύουμε. Αν θέλουν να πάρουν που έχουν βαρθεί για αμυντικό, αν επιθετικό, και δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό με τον Πίλιο. Ας το βγάλει τη χρονιά και δείτε μετά τι κάνετε. Θέλεις ένα σκυλί box to box πάνω κάτω. Αυτό δεν. Δεν γίνεται. Δεν ένα βιτόλο. Ένα βιτόλο, ναι. Αυτό, ένα πνευμόνι. Ένα ζέκα να φοράει ασπρόμαυρη φανέλα, ας πούμε. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Ένα κόρμο θες, ένα χάφ από το Ατρόμητο, ένα μαυρέλι από Κίνα. Υπάρχει. Ναι. Και όλοι ιδανικοί πίσω του χρόνου. Και όλοι. Έτσι. Δηλαδή, ποιοι όλοι. Γουαρντά. Ένας. Αν το θέλουνε, ναι. ο Γιαννούλης. Ναι. Ναι. Και ο Λάμπρου οπωσδήποτε. Ναι. Λάμπρου, ε. Αν ψάχνουν για επιθετικό, Λάμπρου. Ναι. Γιατί μα χαλάει. Ο τρελός ο Ενρίκε δανεικός είναι που μεταγραφή αυτό. Ορίστε. Ο Ρεϊντρίκη είναι δανεικός ή μεταγραφή, ο τρελός εκείνος ο Χάρης. Μάλλον το χώσαν αυτόν, το δώσαν εκεί, δεν νομίζω να γίνει. Δανεικός νομίζω. Δεν θέλει να γίνει. Δεν θέλει, ναι. Δεν νομίζω, δεν τον θέλουν, δεν ξέρω τι θα η γίνει. Η άλλη πάνω. Ομάδα τον θέλει πολύ και λέει όχι. Δεν ήτανε ξέρω. Το Γενάρη, έγινε κουβέντα. Κάναμε μια συνέντευξη εδώ στο Μέτρο Σπορ τον τεχνικό. Και θα δώσω και μια ευχή και μετά. Και είπε, ένα λεπτό το ρεπορτάζ να δώσουμε. Ναι, ναι. Λέει ο τεχνικός διευθυντής, εμείς λέει τον θέλουμε, λέει, αλλά η άλλη ομάδα τον θέλει πιο πολύ. Οπότε λέει δύσκολα. Οπότε το κοίταξε, ξεχνά. Ράπτο. Ναι. Με ο Σαββίδης με τους Ρώσους εκεί πέρα και τα γύρω-γύρω περιφέρεια της Ρωσίας, Γεωργίες και τη Αζερμπαϊτζάν, τι είναι αυτά. Ναι. Ας το να έχει καλές σχέσεις, να παίρνει κάποιο μπεχτάκι που και που, άμα βγαίνει από εκεί τίποτα. Αυτό έχω μυριστεί εγώ. Ναι. Από την άλλη, μια ευχή να φάει γρήγορα γκολ ένα γκολ ο Πασχαλάκης. Ναι. Γιατί το λες αυτό, ξέρει τι λέει. Γιατί συμφωνώ με αυτό που είπατε στην αρχή. Μην το φάει εκεί που δεν πρέπει. Πρέπει. Να φάει το στραβό εκεί που δεν πρέπει. Να το φάει με το κύπελο, ας πούμε. Ένα. Ναι. Ας φάει ένα θέλω, όχι πολλά ένα. Ναι.
Μη μας κάτσει κανένα 0-1 και τρέχουμε μετά. Ναι. Αυτά. Ναι. Να είστε καλά, παιδες. Okay. Γεια σου, παιδί. Γεια χαρά. Okay. Okay. Λοιπόν, στο ραυτό.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Λαϊκό δικαστήριο, δικάζουμε εκκλησία και μέσα μαζικής επικοινωνίας για το μακεδονικό θέμα. Συνεχίζουμε. Χαίρετε. Έλα, ράπ, εγώ είμαι. Ναι, και να πω τα αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι. Για πες. Εκκλησία ένοχη 95%. Μέσα μαζικής επικοινωνίας ένοχα 90%. Στο ερώτημα. Ποιον εννοούσε ο γιος του Σαββίδη, ραδιοφωνικό παραγωγό, αυτά που έγραψε στο SDNA, ο Καμόρα και ο Ραπτόπουλος πήραν 45% και 10% πήρε ο Κόλκας. Αλλά κανείς δεν ξέρει για ποιον έλεγε. Δίστανται οι απόψεις. Συνέχισε τώρα, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Έλα. Ραπ. Έλα. Έλα, καλημέρα. Ναι. Βασικά ήθελα να πω για το συλλαλητήριο ένα θέμα. Να πεις ότι γουστάρεις. Και μετά για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα. Εσύ τον Τσίπρα, τον παραδέχομαι. Πήρε μαζί του και τα κανάλια και την εκκλησία. Βέβαια. Απίστευτο. Βέβαια. Τσάκαλο. Πάσε το. Ναι, άστο. Με τα κανάλια. Ναι. Στέφανε, παντού πληρώνουμε τηλεόραση. Να ξέρω, εγώ τώρα παίρνω από Αγγλία, το μάτι δεν παίρνω. Ναι, αλλά καλωδιακή. Καλωδιακή πληρώνει. Όχι, αδερφέ μου, να του πω. Έφυγε. Έφυγε, δεν ακούγεσαι. Δεν έχει θέμα στη γραμμή, ρε αδερφέ. Έφυγε. Ναι, ρε, τζάμπα από Αγγλία, ρε. Τζάμπα, επόμενο. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε. Έλα, ρε, Κοκακόλα, τι να γίνει. Έλα, ρε, σκύλε. Τι έλα, σκύλε το πολέμα. Ήσουν απόλυτα. Ήτανε. Καλά, ρε. Τι κάθομαι για κούρε. Ζήτησε η Τούνιρα 1,5 χιλιάρικο μισθό ρε και κάνετε έτσι ρε. Τι ζήτησε η κοπέλα ρε. Αυτά που παίρνεις εσύ το μήνα πάνε πάρ' την κοπέλα ρε Κοκακόλα. Να με πάρει να τελειώνουμε να πούμε δηλαδή. Τόσο φτωχομπινέδες γίναμε ρε για 1,5 χιλιάρικο θέμα. Ναι ρε γιατί 1,5 χιλιάρικο ζητάει το μήνα αυτή να παίρνει ο άντρας της. Τώρα πόσο μπορεί να φάει το λεπτό δεν ξέρω. Τι σας νοιάζει ρε κουτσομπόλιδες ή ξέρει η γυναίκα τι θέλει να κάνει. Να ξέρουμε ρε φίλε πόσο είναι το κλειδί. Κοιτάξτε ρε με αυτά τα λεφτά που βγάζετε για την Τούνη είστε να πούμε. Λεφτά, γιατί ρε που είμαστε ρε. Άντε λιμά να πούμε. Μας εννοείς σαβουροτέτοιους κατάλαβες τώρα κύριος Ραπτόπουλας. Ότι δεν παίρνουμε σε καλά υγρά και ωραία στέκια ας πούμε στις πηλιές και παίρνουμε σε ξηρά πεγάδια. Ανατολική Στράκη θέλετε την Τούνη. Είναι χειρπανέ τώρα εσύ με τα ακουστικά εδώ πέρα. Δηλαδή και παραγωγές στάρ της Ελλάδος. Λέγε. Είδε σήμερα κόνδωρα Μιχάλη Φωτιάδη. Είδε κόνδωρα πώς έπεσε. Τον είδα δεν πρόλαβα να το χαιρετήσω. Από τα 40.000 πόδια πώς πέφτουν τα Φάλκον έτσι μύτη. Σατ! Το σκάλωσε το μωρό. Κέρασε και ουισκάκι. Πάμε. Έλα, εκεί βεντούζα. Ας τα σάλια, πάμε παρακάτω. Ποια σάλια. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω το Γιώργο τον Μπούζο σήμερα. Ήτανε απόλαυση και ετυχήμαρος. Καλώς. Τα πήρε όλα, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ναι. Μπράβο. Τον χάρηκα. Μπράβο. Μεγάλο. Τι έκανε ο Γιώργος. Τι έκανε, έκραξε τους πάντες και τα πάντα τους, ξεφτέλησε όλους. R3, M3. Το όλα, δεν άφησε τίποτα, σου λέω τα πάντα όλα. Ο καλά του ξηγήθηκε, ρε. Ο Γιώργος. Ο κύριος διευθυντής. Μπράβο. Τον γούσταρα, ναι. Άξιος, μπράβο. Μπράβο, Χήμαρος. Ναι. Έγινε, άντε, θα τα πούμε. Έγινε, Στέφανε. Τι Στέφανε, φάνη το λένε το διευθυντή, ρε Μιχάλη, ρε. Πάμε, κόσμο. Κρύα κουβέντες. Αν έχετε να πείτε κάτι, ναι. Τώρα πήρε ο άλλος ο Κοκακόλας. Τον είδα εκεί κουρασμένο αυτό. Άσε πάνε κοιμήσου, μην βγαίνει. Δουλεύει το παιδί, ρε Βάρδια. Έλα, καλημέρα. 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 Τι κάνεις, Κώστα. Καλά, φίλε, εσύ με τη μύτη πώς θα πάει. Τελείωσε η τιμωρία από την Κοζάνη. Τελειώσαμε. Εντάξει, μπορώ να μιλήσω. Τελείωσε η τιμωρία σου, Στρωτοντάμαρε, λέγε. Δεν βρίσκω, μην ανησυχείς. Το ξέρω. Έχουμε Κώστα ένα κοινό και φίλο στην Κοζάνη. Έναν με κοτσίρα με γυαλιά. Το ξέρεις. Μου είπε για σένα και του είπε για σένα. Άρα υπάρχουν κοινά σημεία μα του δυο. Λοιπόν, φίλε. Να βγει αφέτρα, δήμαρχο Θεσσαλονίκη, μια αφέτρα. Τελείωσε. Ναι. Τι γίνεται το Χατζερίδη, θα το πάρουμε το Χατζερίδη, πώς έγινε, το Χατζερίδη. Το Χατζερίδη. Χατζερίδη, το στόπερ. Ναι. Ναι. Θα το πάρουμε. Όχι. Όχι, Δεν κλείνει αυτός. Δεν τον θέλουμε. Πού πάει. Όχι. Θα έρθει Ρώσος πάντως, Ορίστε. Θα έρθει Ρώσος. Έτσι λένε. Θα έρθει Ρώσος. Ούτε αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλε, λοιπόν, γελάστε τώρα. Πήγα πάω ξαλώνω στο μπάσκετ.
Δεν ξέρω αν με είδε στη γωνία εκεί πέρα. Δεν σε ξέρουμε, λοιπόν... Φατσικό. Ε? Συνέχισε. Λοιπόν, εγώ κάθε μάτι που πάει στο ΠΑΟΚ με αντίπαλη ομάδα άλλη εθνικότητα, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, πάω με μια πόνη στο σπίτι τη, στο. Κατάλαβε, για να πάει καλά το μάτι. Ναι. Και πήρα ένα ελάφρυο από τη γυναίκα αυτή, ένα κόκκινο σουτιέν. Ναι. Πάω που λε να περάσω τα. μέσα από τα εκδοτήρια εκεί πέρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Σεκιουριτάδες. Ναι. Ανοίξαν το σάκο να τον τέχω. Ωραία. Και βγάζει μια σεκιουριτάδε φίλη το σουτιέν. Ναι. Γυναίκα. Και πέφτει τέτοιο γέλιο. Λέω, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Είπα, το αφήσω σπίτι. Ναι. Το θέλω να το φορέσει. Ναι, αλλά δεν ήσουν με την άλλη μαζί, ρε εσύ. Φίλε, τώρα για να καταλάβω, εσένα σ' αρέσει να πηγαίνει με αφέντρα να σε πηδάνε. Εγώ, όχι, ρε φίλε. Τότε η αφέντρα σε πηδάει, τι. Η αφέντρα θέλω μόνο να είμαι λίγο να γελάμε, ρε, για πλάκα το κάνω, σεξουαλικό παιχνίδι. Μου φαίνεται, σ' αρέσει το η πίσω πόρτα. Δεν το έκανα ποτέ, κατάλαβα τι λες. Όχι. Μήπως σου τραβά το σύρτη τώρα. Σου τραβά το σύρτη, εντάξει. Ναι. Για πάει για light. Δεν πειράζει, καλό είναι, ωραίο είναι, αλλά πε. Συντηρίζει την όπισθεν. Να γίνουμε γατούλιδες, γιατί έχουμε πολύ εγωιστές εμείς οι άντρες και να πέφτουμε λίγο κάτω, έτσι χρειάζεται, με αφέντα. Γατούλιδες. Να γίνουμε γατούλιδες, δεν είμαστε τόσο πάλι εγωιστάδες όλοι οι άντρες κτίνοι. Αν πρέπει να μας δει κάθε μέρα, λυμούμε λίγο. Θες να βρεις δηλαδή το αντικτίνος μέσα σου. Ναι, είναι κτίνος, μια γρήμικο κοζάνη. Εδώ έχουμε συνδυασμός βόηγο με κοζάνη, χρυσιγούρια. Ναι, άρα εσύ εδώ θες να περάσεις σε μια άλλη διάσταση. Θες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να βρεις τη θηλυκή σου πλευρά. Και επειδή φοβάσαι να πας με άντρα, θες αφέντρα. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Γεια χαρά, σε κατάλαβα, γεια χαρά. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραίος. Είναι φαντάσιο. Δυνατός. Δυνατός. Πάμε, πάμε. Ναι. Μη. Καλημέρα. Καλημέρα. Την αγωνιστική μου βασικά καλημέρα σε όλους τους Έλληνες πατριώτες που παρευρέθησαν χθες στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Πατριώτες είναι αυτοί όλοι. Νομίζω πως είναι. Πού το ξέρεις ότι είναι πατριώτες, όσοι πήγαν. Εσύ πού το ξέρεις ότι δεν είναι πατριώτες. Πού ξέρεις ότι αυτοί ήταν όλοι πατριώτες. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε. Ασούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Έτσι, αυτοί που πήγαν στο αντισυλλαλητήριο ήταν πατριώτες. Τι να πεις, μωρέ. Πες ρε φίλε, άστο να πες ρε φίλε. Πες. Ζητώ την ελαστική κατανόηση του Ιχολίπτη. Δεν θα βρίσκω, σας το λέω, ούτε θα προσβάλλω. Ναι. Ξεκινώντας από τον Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε, είναι απαράδεκτο να έρχεται ο Δήμαρχος του Άργους στο συλλαλητήριο για τη Θεσσαλονίκη και εσείς στο συλλαλητήριο της πόλης σας, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, να είστε πόνοι. Και ραπ δεν είναι. Η τιμωρία δηλαδή του Δημάρχου ποια θα είναι. Κοίταξε, ραπ, να σου πω. Πάλι θα βγει Δήμαρχος. Ναι, θα σου πω. Όχι. Ευόδια. Πάλι Δήμαρχο θα τον βγάλετε. Ευόδια. Ραπ, ένα λεπτάκι λίγο, ναι. Γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Ξέρεις τι, νομίζω ο Μπουτάρης βγήκε. Επειδή έγινε το σκηνικό από την Αντιπέρα Όχθη με τον Παπαγεωργόπουλο φυλακές και έδρασε τις ευκαιρίες, ξέρω εγώ, και βγήκε αυτός. Ελείψη και άλλου αξιόλογου ανθρώπου γενικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το ένα. Τέλος πάντων, τα λάθη μας τα πληρώνουμε, είτε είναι ο Μπουτάρης, είτε είναι οποιοδήποτε κυβερνήτης της χώρας. Είδαμε χθες ότι το χθεσινό συλλαλητήριο είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από το 92, γιατί δεν υπήρχαν κόμματα, τότε θέλανε να ανοίξουν και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ. Δηλαδή το στήριζαν και η Εκκλησία, ενώ τώρα αυτό πολεμήθηκε από την κυβέρνηση, πολεμήθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο, πολεμήθηκε από την Εκκλησία. Επίσης για το χθεσινό, ο Μπουτάρης κυκλοφορεί μια εικόνα στο Facebook που δείχνει έναν Πακιστανό, τώρα εντάξει εθνικότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε, έγχρωμος τέλος πάντων ο λαψός. Με μπλουζάκι φωσφορούχο. Δηλαδή τώρα, που λες πατριώτες που πήγαν όλοι, εγώ ξέρω έναν εκεί που έφαγε το ΕΣΠΑ από κάποιους εργαζόμενους. Να, ένα θα σου πω μόνο. Και ήταν και πάνω στους ομιλητές. Έφαγε το ΕΣΠΑ από τους εργαζόμενους. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το πω πατριώτη. Κλέφτη μπορώ να το πω. Κοίταξε ράπ. Φίλος του Σαμαρά, του Αντώνη. Κωστή, κακός κείμενα. Πού κακός κείμενα. Μη μου πουλάς πατριώτη λίγη από τη μια και να σε κλέφτης από την άλλη δηλαδή. Δεκτό, κακό κείμενο μπορώ να. Άμα σα πω και ποιο είναι, δηλαδή θα ήταν γκρεμιστεί το κτίριο, ναι. Τώρα εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι θελοτυφλούν. Δηλαδή και με το δημοψήφισμα που είπε ένα κύριο πριν. Δεν γίνεται τώρα να λες ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες και Ράσα Ράφουγλου είναι υπερασπιστές του όχι, του ναι, και να βγαίνει 60%. Βρε, ακούσει, σε λέω εγώ. Ότι η αστυνομία. Μη μου του λε όλου αυτού του πατριώτε, γιατί θα τα πάρω και θα ξυπνήσει ο άνθρωπο να έρθει με τι πιτζάμε εδώ πέρα. Δεν θέλω να μιλήσω. Έφαγε το ΕΣΠΑ, σου λέω. Κωστή, από παιδικούς σταθμούς!
Για ποιον άλλο μιλάμε τώρα? Δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Ας το βγάλουμε. Ωραία, εγώ θα σου πω για αυτό που ξέρω. Άντε, λοιπόν, μπράβο. Ξέρω, έφαγε ξέρω, το ΕΣΠΑ, τον κάνει πατριώτη του Σαμαρά το φίλο. Κάθηκε εκεί με το φραγκούλι δίπλα-δίπλα. Άντε, μπράβο. Άιντε, πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε. Θα πω πράγματα και δεν γουστάρω. Τρώει τα ΕΣΠΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα δίνει, τα τρώει από τους περιπτικούς σταθμούς. Κύριε πατριώτη, για μπουνιές είναι. Κλέφτης είναι. Επόμενος, ναι. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Και το κανάλι έδειξε και έκανε. Λέγε, ναι, άντε, λέγε. Λοιπόν, για το πιτσιρικά που πήρε πριν τηλέφωνο και έλεγε πώς να ρίξω μια μιλφάρα και κάτι τέτοια. Πήρε ένα πιτσιρικό τηλέφωνο. Φίλε, και έλεγε, φίλε, και... άκου. Οι μιλφάρες ρίχνουν το πιτσιρικά. Κανένα πιτσιρικά. Έτσι, δεν... λοιπόν, άκου, να αφήστε τις βλακίες τώρα. Λοιπόν, θα ρίξει τη μιλφάρα ο πιτσιρικά. Η μιλφάρα ρίχνει το πιτσιρικά. Άσε με λίγο να σε πω. Λοιπόν, εγώ ήμουν 20 χρόνια νύχτα, 15 χρόνια μπάρμαν. Άμα ξέρεις να μιλάς και όταν μιλάς να κοιτάς κιόλα, ρίχνεις όποια γκόμενα γουστάρεις. Ρίχνεις όποια γκόμενα γουστάρεις. Αν ξέρεις να μιλάς και όταν μιλάς να κοιτάς τα μάτια. Αυτό. Και να μην φυσάς τη μύτη. Χρειάζεσαι ούτε φράγκα, χρειάζεσαι φράγκα για ένα ποτό και ένα καφέ, τίποτα άλλο. Λοιπόν, Ραντόπουλε, θέλω να σου πω τις κινήσεις του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς. Αυτές λοιπόν, που θα κάνει ή αυτές που έκανε. Αυτές που θα κάνει. Θέλω να μου πεις για το καλοκαίρι, θέλω να μου πεις αν με συμφωνείς. Ναι. Παίρνεις πίσω Ενρίκε. Οκ. Το κρατάς. Στέλνεις Σάκοφ. Φέρνεις πίσω Βάρντα. Φέρνεις πίσω Γιαννούλη. Για backup του Αζεβέδο εισαγωγικά. Δεν πρόκειται να παίξει ο Αζεβέδο. Πάμε παρακάτω. Παίρνεις ένα center back τύπου Βολέδο, ακόμα, στέλνεις Κάνιας Σάκοφ, παίρνεις ένα εξάρι τύπου Γιόχανσον ΑΕΚ. Ναι. Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Όχι, όλη την ομάδα άλλαξες. Τι άλλο να χρειάζεσαι? Όλη την ομάδα την άλλαξες. Τι άφησες? Εγώ ρώτησα εάν χρειάζεσαι τίποτα περισσότερο. Δεν χρειάζεσαι, μια καινούργια ομάδα χρειάζεσαι, αυτό εννοείς τώρα. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι αν τα κάνεις αυτά. Συμφωνώ. Σωστά είναι όμως αυτά. Σωστά είναι. Εγώ σωστά είναι. Μα είναι σωστά αυτά που λες. Χαίρομαι πολύ. Είναι πάρα πολύ σωστά. Γίνονται όμως όλες οι κινήσεις αυτές. Μα δεν αγοράζεις. Πώς δεν αγοράζεις όταν βρίσκεις ένα στόπερ τύπου Μολέδο, πού θα το βρεις? Από την Τριανδρία. Πρέπει να το βρεις, να τον πληρώσεις. Όταν βρίσκεις ένα εξάρι που λες τύπου τέτοιο, πάνω κάτω δεν θες. Ένα σεντερφόρ τύπου τέτοιο. Εμένα δεν ρίχνει να έρθει πίσω. Έναν άλλο να backup το Αζεβέδο, τι είναι? Δεξί μπακ, έτσι το βρίσκεις. Μάτος. Ναι, αγοράκι μου, όλα αυτά εννοείται ότι θα τα ψάξουν και θα τα βρουν. Εγώ λέω ότι συμφωνείτε. Μπορώ, 100%. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι. Αυτά ήθελα να σας πω. 100%. Και προτάθμιμα σηκώνεις, βέβαια. Καληνύχτα. Πάμε επόμενος. Ωραία τα είπε. Βέβαια. Εμένα, βγάλτε με αργούς, φέρτε μου γρήγορες, πάρτε μου ψυχή. Άμα ακούω Κάνιας, Σάκοφ, Μάκοφ, πεθαίνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άλλο τύπου ποδοσφαιριστές θέλω. Καλημέρα. Και αν θέλετε αργό παίκτη, θα βρείτε να το βάλετε σε μικρούς χώρους και με μεγάλη πνευματική υπεροχή. Την αργότητά του να την έχει σε μυαλό. Να πάρεις και βλάκα και ψηλό και αργό, άσε με. Καλημέρα, λέγε φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς μιλάτε. Πώς σας παίρνω πρώτη φορά, σας ακούω από το 2000. Και ο λόγος είναι με τρέλανε ένας πριν που είπε για τους αγρότες. Αγρότης είναι. Κλείνει τους δρόμους. Ναι, αγρότης είμαι. Και γιατί κλείνει τους δρόμους? Αυτά που λέει δεν ισχύουν. Πώς δεν ισχύουν? Αφήνουμε και αρρώστους και γιοταχή. Τι και τα πάντα. Σε ποιο μπλόκο είσαι? Σέρες είναι σίγουρα. Σε ποιο μπλόκο? Όχι εσύ, εδώ, Μάλγαρα. Μάλγαρα, από τη Χαλάστρα είσαι. Λοιπόν. Όχι, από τη Βαλμάδα είμαι. Τη Βαλμάδα είσαι. Ναι. Δηλαδή. Είσαι από το χωριό του Μπουγιουκλή δηλαδή? Ναι. Το γελαστό τον ξέρεις? Το γελαστό τον ξέρεις τον Χρήστο? Το γελαστό τον Χρήστο? Ναι, τον Παπαδόπουλο τον Χρήστο. Με τον Ήβα, τον Λάντα, τον κομμουνιστή. Δεν είναι τη Βαλμάδα αυτό. Εσείς εκεί στα Μάλγαρα δεν σας γουστάρω πολύ, γιατί είστε ακόμα σε ημιαγρία κατάσταση. Εγώ είμαι Βαλμάδα, ανατολικό φίλε. Εντάξει, ανατολικό. Τους Μαλγαριώτες δεν χωνεύω. Ούτε εγώ εκεί. Μόνο Χαλάστρα και Σύνδο. Και δεν μου λες τώρα, εγώ άμα είναι να περάσω, θα περάσω από crash test, αν με αφήσεις να περάσω ή όχι? Εννοείται θα περάσεις.
Πλάκα κάνεις. Ναι, αλλά άμα δεν με γουστάρεις. Οι αρρώσεις και αυτά που λέει δεν αφήνουν. Έτσι είπε αυτό. Ξέρεις, μας έχουν γαμίσει και αυτό βγαίνει στον δρόμο. Σε κατάλαβα εγώ από την αρχή. Στα 20 χρόνια που με ακούς πήρες πρώτη φορά τηλέφωνο. Πες. Περίμενα κάποιους Αθηναίους δικούς μου. Ναι. Και ήταν να έρθουν. Μια γραμμή. Θα πέσει η γραμμή, φύγε. Επόμενη γραμμή. Μετά θα το πει. Φτουφτουφτου, εγώ κάνω κουμπάτο. Ναι. Α το φτουφτουφτου. Ναι. Είσαι δικό μου, ναι. Σταμάτα, λέγε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, 18 χρονών. Ναι. Για το συλλαλητήριο θα πω. Μάλιστα. Το συλλαλητήριο, φίλε Ραπτόπουλε, είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα τι θα γίνει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίψει αυτή την λαϊκή εντολή. Να σου πω τι θα γίνει. Ποια λαϊκή εντολή. Λαϊκή εντολή είναι, ρε φίλε, να μην πάρουν το όνομα Μακεδονία. Ωραία, το παίρνουν το όνομα. Το παίρνουν το όνομα. Ωραία. Ναι, να σου πω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάλι στο 30%. Ναι. Η Χρυσή Αυγή θα ανέβει στο 20%. Άρα καπηλεύεται. Καπηλεύεται. Καπηλεύεται η Χρυσή Αυγή το συλλαλητήριο, μου λε. Θα σου πω και θα μου πει και στην άποψή σου. Ναι. Ας με ολοκληρώσω. Η Χρυσή Αυγή θα πέσει στο 20%. Κυβέρνηση θα κάνει Νέα Δημοκρατία. Και αν αποτύχει, πρώτο κόμμα μετά θα είναι η Χρυσή Αυγή. Στο υπογράφω το και εδώ και τώρα, ό,τι στοίχημα θες. Και τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή, θα τα φτιάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τα φτιάξει με τους εφοπλιστές, όπως τα φτιάξε, με τους παπάδες. Δεν είναι η Χρυσή Αυγή της. Δεν λέω πώς πιστεύω ότι θα γίνουν τα πράγματα. Η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε το συλλαλητήριο πολιτικά. Και καλά έκανε. Και πολύ έξυπνα. Και πολύ καλά έκανε. Απλά εγώ δεν την πιστεύω. Δεν ξέρω εσύ Κωστή, δεν έχει βγει για να... Είναι μούφες. Δεν έχει βγει. Δεν τους πιστεύω. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Πήγαν κάτι να κάνουνε, τελείωσε. Δεν τζουβαλιάσανε τον Παπαγεωργόπουλο. Δεν τζουβαλιάσανε τους κλέφτες. Δεν τζουβαλιάσανε τους λοποδίτες. Πήγανε, δίναν κάτι γυναίκες, κάτι Πακιστανούς. Δεν με εκφράζουν. Κωστή, εσύ τι άποψη έχεις για τους νεαρούς που είδα σήμερα λίγο το Λαϊκό Δικαστήριο που σου λένε δεν μας νοιάζει το όνομα Μακεδονία, δεν μας νοιάζει το ένα. Δικαιολογημένοι γιατί. Γιατί ρε φίλε αυτοί τους παραδίδουμε μια Ελλάδα διαλυμένη. Τους παραδίδουμε παιδεία διαλυμένη, τους παραδίδουμε υγεία διαλυμένη. Άρα τι τους λες, να σου λένε Σκοπιανοί ή Τούρκοι, κατεβάζουν τα παντελόνια, ελάτε. Δεν τους νοιάζει ρε φίλε, φεύγουνε. Σηκώνονται και φεύγουν, δεν τους νοιάζει. Φεύγουνε για να. Βρίσκει λογικό, εσύ λες τώρα. Λογικό, λογικό είναι. Λογικό, μάλιστα. Εσύ συγγνώμη, πόσο ετών είσαι. Τι? Πόσο ετών είσαι. Είμαι 18. Ωραία. Είσαι με τη μαμά και τον παπά δουλεύεις. Δηλαδή μένεις με τον μαμά και τον παπά. Σπουδάζω, ναι, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα μένω. Ωραία. Όταν γίνεις 23 και φύγεις από τη μαμά και τον παπά και να πιάσεις δουλειά, τότε θα σου πω εσένα να σε εκφράζει και δεν σε εκφράζει. Αυτοί που ήταν στο μαγαζί σου σπουδάζανε. Δεν είχαν φύγει από το μαμά και την παπά. Σπουδάζανε, ναι. Μην μπερδεύεσαι. Μιλάω για αυτά τα άτομα, για αυτούς που δουλεύουν έξω και δεν τα βγάζουν πέρα. Ναι. Δεν έχουν ζήσει ακόμα σκληρή ζωή αυτά τα άτομα. Δεν μπορώ να πω, να πείσω κάποιον τι να αισθάνεται και τι να μην αισθάνεται. Όχι, δεν χρειάζεται να τους πείσεις. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να καταγράψω τα συναισθήματά τους και τη λογική αυτών. Άρα ξέρεις τι βλέπω, ότι πλέον έχουμε χωρίσει σε δύο κομμάτια. Ότι. Αυτούς που δεν έχουν ηθικές αρχές και αξίες και απλά υπάρχουν, δεν ξέρω τι λόγο υπάρχει, απλά ζουν, ξέρω εγώ. Λένε να σπουδάσουν, να πιάσουν μια δουλειά και όλα τα άλλα. Τι θες να κάνουν άλλο, ήρθαν να ζήσουν σε αυτή τη γη. Τι να κάνουν, να μην σπουδάσουν, να μην δουλέψουν. Εδώ όσο δεν μπορεί να κάνουν παιδιά. Κόμενα δεν μπορεί να βγάλει ο άλλος. Δεν έχει λεφτά να βγάλει κόμενα. Το νοιάζει το μακεδονικό, νομίζεις. Φοβάται να βγάλει κόμενα. Ρε ο άντρας, ρε ο άντρας. Ρε πιο μακεδονικό. 30 ετών το πουλί σου είναι μέχρι τον αφαλό όρθιο. Εντάξει, πώς δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία. Έχει πάει με γυναίκα. Εγώ? Ναι. Δεν έχω πάει. Εσένα ρωτάω. Έχω πάει, εννοείται. Ναι, ωραία. Τώρα και είσαι τώρα με τη μαμά. Κοπέλα. Τώρα έχει κοπέλα. Αλλά το βράδυ κοιμάσαι εσύ στη μάνα και αυτή στη μάνα. Ακόμα 18 μέρες πλέον, δεν τη πει τόσο από τώρα. Μπράβο τα γόρι μου, δεν λέω αυτό. Σου λέω ένα τριαντάρη. 28. Το πουλί του σου λέω είναι όρθιο όλη μέρα. Θέλει να βρει κόμμα και δεν έχει λεφτά που την πάει. Το νοιάζει το συλλαλητήριο. Ρε Κωστή όμως να σου πω τι. Άμα δεν σε νοιάζει το έθνος σου και μια μέρα έρθουν και σε πάρουν για αυτό που έχεις, δεν θα έχεις ούτε πουλί. Μα αυτός δεν έχει τίποτα, ένα πουλί έχει μόνο. Στο τέλος δεν θα έχει ούτε αυτά άμα το πάρουν. Δεν νομίζω. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει στο Βέλγιο. Και το πουλί μια χαρά. Πες στην Αγγλία. Το πουλί μια χαρά. Λοιπόν, το πουλί πάλι και όρθιο θα είναι στην Αγγλία. Έφυγες. Θα τα πούμε σε 4 χρόνια άμα ζω. Εσύ θα ζεις μια χαρά. Άλλο δεν έχουμε και 54 είναι.
Λέγεται. Λοιπόν. Πώς σε φάνηκε. Μια χαρά με φάνηκε. Πες εσύ τι ήθελες να πεις. Θέλω να πω στο 18χρονο ότι για μένα είναι φυσιολογική κάθε αντίδραση. Λέει, εγώ νιώθω για το έθνος μου. Καλά κάνεις. Εγώ δεν νιώθω γιατί νιώθω το άλλο. Τι να του πω. Δεν νιώθεις καλά. Έτσι νιώθει. Έρχεται να μοιραστεί αυτή την εμπειρία του μαζί μας. Ωραία. Ο 20χρονος, κάποιοι 20χρονοι δεν τον ενδιαφέρει. Νέοι προβληματισμοί, ρε. Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που κατέβηκαν στο συλλαλητήριο ήταν μεγάλος. Βέβαια. Δηλαδή, νέους, πολύ νέους δεν είδα. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι η νέα γενιά, χιλιάδες αυτών που μπορεί να ήταν στο συλλαλητήριο, είναι στο εξωτερικό. Ένα είναι αυτό. Πικρή αλήθεια. Και αυτοί που είναι εδώ οι 30-35 άριδες και ζουν με τις μάνες άνεργοι, σας πληροφορώ ότι δεν τους τραβάει καθόλου το εθνικό κομμάτι. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν άνεργο, κανένα μορφωμένο παιδί που δεν έχει τις ευκαιρίες του, αν δεν νιώθει εθνικά. Δεν κατηγορούμε κόσμο. Όχι. Δεν γίνεται. Τα νέα παιδιά ειδικά δεν μπορείς να τα πεις τίποτα. Τέλος. Δεν μπορείς να τα πεις τίποτα. Φωτιάδη αναξεταστέως. Ράδιο θα έρθει τώρα. Φωτιάδη, βλέπω που ξεκίνησε, έβαζε μπουφάνια. Έβαλε τα μπουφάνια. Έρθει τόση ώρα, φώναζε να πάρε μα εκπομπή να μιλήσει. Πε τι θέλει να πει για του αγρότε τώρα. Πε. Έχει δύο λεπτά. Τι ήθελα να πω, ναι. Ότι ήταν να έρθουν κάποιοι δικοί μου από Αθήνα, ναι. Και δεν ήρθαν, δεν μπόρεσαν να έρθουν. Πόντι ήταν. Όχι, από Αθήνα ήταν. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν να του δώσει και κάτι πράγματα που να έρθουν. Λάδι, Ελιά, τι. Όχι, όχι, κάτι πράγματα που έχω. Τι πράγματα έχει. Όχι, δηλαδή, κάτι. Τοπικά προϊόντα από το Τριάδι. Όχι, δεν είναι. Είναι πράγματα, δηλαδή, ας πούμε, που δηλαδή, για σπίτι, πράγματα. Για σπίτι δεν είναι. Κάτι, για σπίτι πράγματα. Ναι, για σπίτι δεν είναι. Τα είχα σε κυβότια και ήταν να έρθω και δεν μπόρεσα. Ναι. Λοιπόν, τα παράνομα τι. Όχι. Δεν. Σε ποιο μπλόκο του σταμάτησαν οι αγρότες. Σε ποιο ύψος, Μάλγαρα, κάτω Λαμία, που έχει μπλοκ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα που έχει στη Λαμία, μου φαίνεται έχει, δεν ξέρω τώρα. Που, αλλά με λέει δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί έχει μπλόκο. Λέει, αυτό. Μάλιστα. Μπλόκο έχει. Ναι. Δεν ξεκίνησα να βρεφέλε ακόμα. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Επειδή δεν μπόρεσε να έρθουν και λέει έχει μπλόκο. Πώ δεν μπόρεσε, τα δικαιολογία σε δουλέψανε, ρε φίλε, για να μην έρθουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν μπλόκα πάλι. Το ξεγέλασανε. Εντάξει, δεν είναι το δεύτερο. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν υπάρχει ούτε ένα τρακτέρ αυτή τη στιγμή στον δρόμο και, και είπαν ότι σε πέσανε σε μπλόκο. Το θέμα είναι ότι εμένα εχθές με είπαν εξωγώ ότι δεν μπορούμε να και αρθώ. Και εσύ τζάμα, τα πράγματα. Ξεστή. Ναι. Φοβόταν μήπως ξεκινήσουν και φτάσουν εδώ και μήπως συναντήσουν τον πρόβλημα. Α, τα βάζει τώρα το κόλμο. Κουλουτούμπα. Το πονηρό. Τι παλιό. Πάλι θες να φύγω, μα θες να φύγουμε, σηκωνόμαστε γιατί βλέπω σηκώνηση. Έχεις ακόμα τρία λεπτά να σου πω πέντε πράγματα, άμα θες. Άμα θες, φεύγουμε τώρα, το κλείνουμε. Θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις βασικά εμένα το κουμπαράκι σου τώρα που έχεις. Θέλω να μου πεις επιχειρηματικά σου σχέδια στη Χαλκιδική για τα οικόπεδα του καλοκαίρι. Τι πουλάμε, να ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορώ τώρα να πω γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν έχω. Δεν μπορείς τώρα, δεν μπορείς τώρα, τι με πεις να έρθω και να έρθω. Μην τι πας παλαμάκια, δεν χορεύω σε πικιά. Τουλάχιστον πες ρε φίλε την πρόταση της Ανίτας. Πότε γίνεται αυτό, περιμένει ο κόσμος. Ούτε αυτό. Πάμε φύγουμε Κώστα. Αυτό είναι ξανά δεν έρχεται. Ξανά δεν έρχεται. Ξανά φίλε. Τέλος, τέλος, τέλος. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ο Μακαραγιάς βγαίνει Συριάννη με τα ούλια και βιολιά. Κάθε που χαράζει, Συριάννη με το Γιάννη.